Καλησπέρα. Τσικνοπέμπτη σήμερα. Και όπως αντιλαμβάνεστε, μόνο οι επαγγελματίες βρίσκονται στο στούντιο. All About Aris On Air, στο Λίμπερο 107,4. Με σταμάτη μου ρελί. Τι επαγγελματιάρα είσαι ρε φίλε. Τι χειροκροτήματα ρε αυτά. Πού είναι το καφενείο άλλο. Πάει λίγο ψεύτικα χειροκροτήματα όπως έχουν στις Αμερικάνικες. Πού είναι αυτό το καφενείο ρε φίλε. Sitcom, ρε φίλε. Είναι δυνατόν Τσικνοπέμπτη να μας πει ότι έχει μια υποχρέωση και τα λοιπά. Εντάξει, να κάνουμε υποχρέωση. Κάτσε γιατί και από αύριο και εμείς έχουμε πολλές υποχρεώσεις. Πόσο πολλές δηλαδή. Πολλές, ξέρω εγώ. Πολλές. Ελπίζω να είναι με αναστολή. Εντάξει, εδώ πήγε με αναστολή ο άλλος ρε φίλε. Καλά τώρα με πεις, ναι, εντάξει, ο άλλος όμως είναι ο άλλος ρε φίλε. Εμείς είμαστε. Σου είπα, καλά, πώς από εδώ. Πέρασα λίγο να φάω κάτι, αλλά ψιλοπαγωμένα δεν άφησα, δεν έχει τίποτα να ζεστάνουμε. Πώς δεν έχουμε, έχουμε φούρνο μικροκυμάτων ρε φίλε. Αφού ρώτησα ρε φίλε, αν έχει φούρνο να το ζεστάνω λίγο. Έχει φούρνο. Ωραία ήταν τα πράγματα, δεν λέω, ωραία ήταν, αλλά. Έχει φούρνο. Δεν με είπε κανείς. Και εδώ και εκεί, κι άλλες δύο έχουμε μέσα. Εντάξει. Σε πολεμάνε, ρε φίλε. Λίγο κρύα τα φάγαμε, δεν πειράζει. Ωραία, όμως και το λουκανικά και το πριτακά ήταν πολύ ωραία. Καλά ήταν, πολύ ωραία. Πολύ ευχαριστούμε τον φίλο τον Μίτσο εκεί, το μαγαζίνο Κώστας, εκεί στην Εσόπου να πας φίλε. Σούπερ σουζουκάκι, πριφτεκάκι, λουκανικάκι, σουβλάκι. Σουβλάκι δεν είδα, μόνο σε φωτογραφία. Ήρθε σε φίλε 5 η ώρα. Σουβλάκια δεν είδα μόνο σε φωτογραφία. Ήρθε 5 η ώρα, 2 ήρθε το φαγητό. Τι να κάνουμε τώρα. Μπυρίτσα σου είχα. Κράτα λίγο. Κράτα λίγο. Εντάξει, ό,τι μπορέσαμε. Δύο σουβλάκια έτσι για την πάρτι μας. Κρατήσαμε ό,τι μπορέσαμε. Τι να κάνουμε δηλαδή. Τι έχουμε τώρα, φίλε. Τι να έχουμε, ηρεμία, εσύ θα μου πει. Μας πεις, μας δώσεις κανένα σίγουρο. Εσύ, να ετοιμάζουμε, τι? Να μαζεύουμε λεφτά για ταξίδια του χρόνου ευρωπαϊκά. Νομίζω, ναι. Τουλάχιστον ένα θα το κάνεις. Τουλάχιστον. Εντάξει. Ένα, θα πάμε τον πρώτο γύρο σίγουρα. Και το δεύτερο πιστεύω θα πάμε σίγουρα. Εντάξει. Το θέμα είναι να πάμε τον τρίτο και να περάσουμε στους ομίλους. Από πώς είναι, τρεις γύρους για να πας στους ομίλους. Τρεις γύρους θα παίξεις, τρεις προκριματικούς. Και μετά πας στους ομίλους. Και μετά μπαίνεις στους ομίλους του Europa League. Εντάξει, το κακό για τον Άρη είναι ότι ξεκινάει με 0. Γιατί αν έπαιζε, ας πούμε, την επόμενη χρονιά της Ατλέτικο ή τη μεθεπόμενη, θα ήσουν σίγουρα στους δύο πρώτους γύρους, στους ισχυρούς. Θα έχει τις βαθμολογίες από τότε. Ναι. Τώρα που έχεις 0, από 0-0. Εντάξει, δεν πειράζει. Καλύτερα τα πρώτα ταξίδια είναι τα καλά. Θα είναι και καλοκαιράκι ωραίο, θα είναι και καμιά Ανατολική Ευρώπη έτσι. Εσύ, μια Μολδαβία πάλι. Όσοι ξέρουν, καταλαβαίνουν τι λέω. Μας είχε ξεχάσει το μετρό σπορ. Δεν λέω για σένα, για τον κόσμο. 7 μέρες με είχε ξεχασμένο εκεί πέρα. Εκεί καμιά μου Γεωργία, ξέρω εγώ, καμιά Λιθουανία να πάω. Είναι ωραία καλοκαίρι, είναι Λιθουανία, είναι σούπερ. Λιθουανία να πάμε. Ναι, είναι πανέμορφη. Ας πάμε, μην πάμε καμιά Κροατία πάλι. Και με καμιά Ζαλγκύρης, κανένα έτσι. Ζαλγκύρης. Ζαλγκύρης, καλή ομάδα, ρε φίλε. Εντάξει, καλή ομάδα Λιθουανία τώρα. Δεν έχει ποδόσφαιρο, δεν έχει καλές ομάδες. Λετωνία, εκεί καμιά Ρίγα, καμιά Ταλεταρτού που παίζουμε στο στοίχημα. Πώς. Καλεταρτού. Τώρα τι έχει, το Σαββατοκύριακο έχει πολύ πράγμα να παίξουμε. Σαββατοκύριακο θα δούμε, κάτι έχει. Κάτι έχει. Δηλαδή ο γκουρού τη γειτονιά θα δώσει. Κάτι θα δώσουμε. Ναι. Θα δώσουμε. Όλο στον γκουρ χάνουμε βέβαια, αλλά κάτι θα δώσουμε. Εντάξει. Θα δούμε, κάτι μπάσκετ έχει. Παίζει, ρε φίλε. Μπάσκετ, επιτέλου ξεκινάει το μπάσκετ. Ναι. Άντε, πόσο καιρό μετά, δύο μήνε. Ένα μήνα. Κοίτα, στον Άρη κάτσανε σχεδόν ένα μήνα. Εντάξει, άλλοι όλοι είχαν κάτι από εδώ και από εκεί. Ναι. Δηλαδή την Ευρωλίγκα, την Κύπελο Ελλάδα. Στον Άρη δεν είχαν τίποτα. Ένα μήνα διακοπές. Ένα μήνα διακοπές με τρία φιλικά προετοιμασίας. Τη Δευτέρα παίζουν με τον Ολυμπιακό. Η ομάδα οποία. Εντάξει, κάποιοι το λένε μετακόμιση. Εγώ θα πω ξεσπιτώθηκε από το Αλεξάνδριο για αυτή την διοργάνωση που γίνεται εκεί. Τι διοργάνωση? Έχει μια, νομίζω, ευρωπαϊκό τζουντό. Που γίνεται εκεί. Αφού δικό μας το Αλεξάνδριο. Προφανώς ο Άρης έδωσε τη συγκατάθεσή του. Έχει μόνο τη σάλα. Είναι απλό. Τίποτα άλλο. Η σάλα. Τη χρήση. Ναι, η σάλα είναι όμως αγώνες. Το άμα σου πει η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ότι τη σάλα τη χρησιμοποιώ, δεν μπορείς να πεις εσύ όχι. Αν δεν κάνω λάθος, έχει λόγο Άρης στη σάλα. Μόνο δεν, τη χρήση. Δεν είναι τόσο απλό. Ο ΠΑΟΚ έχει και την νομή. Ναι, άλλο ο ΠΑΟΚ. Του ΠΑΟΚ είναι το γήπεδο, είναι διαφορετικό. Ο Άρης έχει τη σάλα. Με λεφτά του ελληνικού λαού, το ένα λέγεται ιδιόκτητο και το άλλο λέγεται κρατικό. Το θέμα είναι ότι. Εντάξει, τώρα δεν είναι και κρίσιμο το παιχνίδι, δεν είναι μια κατάσταση κρίσιμη. Οπότε θα λέγαμε ότι σε εισαγωγικά τον έπαιρνε τον Άρη να φύγει από το Αλεξάνδριο αυτή τη στιγμή. Γιατί παίζει με τον Ολυμπιακό, που είναι με τον Ολυμπιακό σε μια κακή κατάσταση γενικότερα. Είναι και πλέον με του μείον 6. Αρκετά χαμηλά στη βαθμολογία και γενικά δεν είναι καλή η κατάσταση στον Ολυμπιακό. Εντάξει, δεν είναι ένα παιχνίδι από αυτά που λες ότι πάω να τα κερδίσω.
Πας να παίξεις και ό,τι βγει, έτσι δεν είναι δηλαδή. Το Παναθηναϊκό το πάλεψε όμως. Εντάξει, δεν είναι όπως πριν 2,5-3 μήνες που και εγώ ήσουν για τα μάτς και δεν υπήρχε περίπτωση τώρα να σηκωθείς να φύγεις από το Αλεξάνδριο. Έτσι, να πας να κάνεις τώρα από τη Μικρά. Ο άμα έχεις να παίξεις, ας πούμε, με το Χολαργό, π.χ. παράδειγμα, ή με την Κίμη. Έτσι, τώρα είναι πολύ πιο χαλαρά τα πράγματα. Εντάξει, κοίτα να δεις, έτσι πως είναι ο Ολυμπιακός, δεν μπορείς να αποκλείσεις κάτι. Γιατί ο Ολυμπιακός πραγματικά είναι σε. Τόσο χαλαρά, δεν έχω δει, ας πούμε. Κοίτα, γενικά ο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός είναι σε κακή κατάσταση φέτος. Δεν είναι καλές οι ομάδες. Ναι. Έτσι, ο Ολυμπιακός από την αρχή φαίνονταν ότι θα έχει προβλήματα γιατί δεν δώσαν λεφτά οι Αγγελόπουλοι. Ο Μπλάτ ήξερε που ήρθε. Τώρα βλέπεις ότι μετά από μήνες που λέγανε θα πάρει παίχτη, τώρα λέει ο Μπλάτ δεν θα πάρω παίχτη. Δεν ήθελα ποτέ. Ο Παναθηναϊκός στο θέμα προπονητή. Εντάξει, Πιτίνο είναι μεγάλος, είναι μύθος, είναι ότι είναι. Έτσι, αλλά. Ναι, αλλά ξεφωνή, οι διαφορές. Ξεφωνήσατε όταν έλεγα ότι ο Πιτίνο δεν κάνει για εδώ. Δεν είπα εγώ αυτό το πράγμα. Γιατί εγώ. Εγώ βασικά θεωρώ ότι οι Αμερικανοί στην Ευρώπη είναι δύσκολο πλέον να προσαρμοστούν. Και αυτό φάνηκε με τον Λάρι Μπράουν στο Τωρίνο. Πήγε ο Λάρι Μπράουν, πρωταθλητής NBA, από τους κορυφαίους προπονητές όλων των εποχών. Έτσι, και έκανε 0-10 στην Ευρώπη με τον Τωρίνο. Και στην Ιταλία ήταν για να πέσει και το διώξαν. Για τον κάνουν. Μάλιστα. Δεν είναι το ίδιο. Είναι. Κακό και ο Ολυμπιακό και ο Παναθηναϊκό. Βέβαια, ο Άρης τώρα εντάξει είναι σε μια κατάσταση που δεν κοιτάει τώρα τόσο ψηλά. Κοιτάει να μπει στα playoff. Το βασικό αυτό είναι αυτή τη στιγμή για τον Άρη. Και τι θα γίνει του χρόνου. Έτσι, να ξεκινήσει ουσιαστικά μια προεργασία από φέτος για τον χρόνο. Νομίζω ότι τα playoff πιο πολύ, αν πούμε ότι ο Άρης κυνηγάει τα playoff, θα κυνηγάει μόνο και μόνο για να κάνει ένα παιχνίδι. Τώρα, βέβαια, έτσι πως έγινε η ιστορία με τον Ολυμπιακό, το να βγει 7ο έχει μια αξία. Γιατί. Γιατί παίζεις με τον δεύτερο. Που ο δεύτερος, όπως πάντα τα πράγματα, δεν θα είναι Ολυμπιακός. Ποιος θα είναι. Δεν ξέρω ποιος θα είναι. Α, δούμε τη βαθμολογία. Άνοιξε λίγο να δεις τη βαθμολογία. Ο Ολυμπιακός έχει μείον 6. Η ΑΕΚ και ο Προμηθέας. Λογικά θα παλέψουν για τη δεύτερη θέση αυτή τη στιγμή. Και ο Ολυμπιακός θα παλέψει. Εντάξει, γιατί ο Ολυμπιακός μπορεί να το πάει μέχρι τέλος αίτητος. Πόσα μάτσα έχει όμως, φίλε, για να καλύψει 6. Έχει, ναι, εντάξει, 6, αλλά και ήταν ήδη διαφορά και από τους άλλους. Δεν ήταν. 31 τον έχει ο ΕΣΑΚΕ. Σε τι θέση. Δεύτερο. Όχι, αφού δεν είναι. 25 πρέπει να έχει κανονικά. 25. Που έχει τιμωρία. Ναι, δεν τον έχει ο Σακέ, δεν την έχει γράψει. Κάτι πρέπει να γίνει. 27 έχει το Περιστέρι. 27 έχει ο Προμηθέας. 27 έχει η ΑΕΚ. Και 26 ο ΠΑΟΚ. Βλέπεις. Εντάξει, δεν είναι πολύ μακριά δηλαδή. Αλλά τώρα και οι άλλοι αποκτάνε ενδιαφέρον για να κυνηγήσουν δεύτερη θέση. Δηλαδή πάει, είναι δεύτερος στην ουσία Περιστέρι, Προμηθέας και ΑΚ και πάλι είναι, με 27. Θέση. Ο ΠΑΟΚ πάει 2. Ο ΠΑΟΚ θα είναι πέμπτος. 3-4. Πέμπτος πάει ο ΠΑΟΚ και έκτος ο Ολυμπιακός. Ναι, τον ΠΑΟΚ θα τον περάσει σίγουρα. Ναι. Πιστεύω και τους άλλους θα τον περάσει. Κοίτα, θεωρητικά ναι, εντάξει. Καταρχήν δεν νομίζω ότι θα μείνει το 6. Λες. Εγώ πιστεύω στο ΑΣΕΑ θα πάει με τον κανονισμό της ΕΟΚ. Θα πάει στο μείον 2 δηλαδή. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Από τη στιγμή που το έδωσε. Έγινε το μείον 6 ενώ θα μπορούσε να το δώσει από την αρχή ότι είναι ο κανονισμός σοκ. Δεν καταλάβω. Και ρε φίλε, κάνει ό,τι να είναι. Γενικά γίνεται ένας χαμός τώρα γιατί και ο Παναθηναϊκός θέλει να ισχύσει το μείον 6. Ο ΕΣΑΚΕ είναι τέτοιο. Ο ΕΣΑΚΕ είναι. Βέβαια, εδώ να πούμε ότι στο παιχνίδι με τον Άρη έτσι βγήκαν οι διαιτητές. Δεν μπήκαν οι διαιτητές μάλλον που δεν θέλει ο Ολυμπιακός. Έτσι, αυτούς που είπε ο Ολυμπιακός ότι δεν θα κατέβω να παίξω. Ναι. Τους δεν μπήκαν στο παιχνίδι με τον Άρη. Γιατί? Προφανώς για να μην γίνει άλλα πράγματα. Το θέμα είναι αν θα τους βάλει κάποια στιγμή η ΚΕΔ. Άμα γίνει μείον 2 θα τους βάλει. Και θα κατέβει ο Ολυμπιακός. Που θα κατέβει εκείνη τη στιγμή. Λες να σωθεί ο Κολοσσός πάλι έτσι. Κολοσσός. Τώρα που είπες Κολοσσό, δηλαδή το διάβασα γι' αυτό. Ο Μαυροειδής του Κολοσσού παραδείχθηκε MVP του πρώτου γύρου. Σ' Α1. Ο Μαυροειδής. Τον έκανε και ο γιο ο δικός μας. Ο Κολοσσός έχει 2 νίκες. Μία ή 2 νίκες. Και βγήκε ποιοι ο Κάλλη. Ψηφίζουν. Ο MVP βγήκε ο Μαυροειδής. Ποιο ψηφίζει. Δεν ξέρω ποιο ψηφίζει. Εμένα δεν με στείλαν μπάζον τη Σακέ. Μάλιστα. Εντάξει, αυτό είναι κομμωδία. Να βγαίνει MVP. Ο τελευταίος. Και είδα τα νούμερα του Μαυροειδή. Καλό παίξε, εντάξει, αλλά δεν. Δηλαδή. Μετά, άμα μπούμε σε αυτή τη λογική, στο NBA πρέπει να βγει ξέρω εγώ, ο LeBron James MVP που οι Lakers δεν πάνε στα playoff. Δηλαδή αυτό είναι κομμωδία για τον Σακέ. Πραγματικά, δηλαδή να βγάζει MVP από ομάδα που έχει 2 νίκες. Να σου πω ότι είχε 30 πόντους, 25 rebound, 7 κοψίματα, σε πω ναι, εντάξει. Παίζει μόνος του άνθρωπος. Αλλά ρε παιδιά, και στον Ισακή, λίγο προσοχή σε αυτά που κάνετε. Κολοσσός παίζει τελευταίο του χαρτί με τον ύφεστο, το λες τώρα. Λογικά, εντάξει. Από τα τελευταία του. Από τα τελευταία του. Και Πανιόνιος Λαύριο. Α, έχει ενδιαφέρον για τη δεύτερη θέση. ΑΕΚ Προμηθέας έχει τώρα. ΑΕΚ Προμηθέας, ναι.
Εντάξει, ο Άρης απλά για να, που λέγαμε για τον Άρη, έχει σαν στόχο τα πλέον να μπει. Τώρα, άμα ο Ολυμπιακός για παράδειγμα δεν βγει δεύτερο και κρατηθεί μια από αυτές τις ομάδες στη δεύτερη θέση, θα έχει ενδιαφέρον να βγει και να πάει για το 7. Βέβαια, για το 7 είναι δύσκολο να προλάβει. Έτσι, να κερδίσουμε στο χολαργό. Τον ύφεστο. Το χολαργό λογικά θα το φτάσει στο 8. Τον ύφεστο κυνηγάει στο 7. Αφού λέει ύφεστο και χολαργό είναι 7 και 8 τώρα. Ναι, αυτό σου λέω. Το χολαργό θα το φτάσει στο 8. Α, θες και το 7. Το 7 λέμε το ζητούμενο, αν πεις ότι έχει ένα στόχο Άρης αυτή τη στιγμή αγωνιστικό. Πάνε κέρδισε μέσα στον ύφεστο και μέσα στο χολαργό. Θα πρέπει να κερδίσει τουλάχιστον και στα, αν όχι στα 2, μέσα στον ύφεστο. Ναι. Γιατί ο χολαργό δεν νομίζω ότι θα αντέξει τόσο πολύ. Αν έχει ο Άρης κάποιον αγωνιστικό στόχο αυτή τη στιγμή, έτσι. Ναι. Θεωρητικά τα play-off θα σου δώσουν ένα μάτσα ακόμα που σημαίνει εισιτήρια. Και βέβαια το πιο σημαντικό που κανείς δεν το δηλαδή, παίζει το σκεφτόταν κανείς, έχει να κάνει με τη θέση όσον αφορά το τηλεοπτικό, εισαγγελία και τα σχετικά. Έτσι, γιατί φέτος ένας λόγος που έχασε ο Άρης λεφτά από το τηλεοπτικό ήταν και αυτός. Ότι παίζει δεν βγήκε εκτός play-off. Γιατί πετάξαμε απ' έξω την εμπορικότητα. Άρα, μπράβο, γιατί όλα αυτά παίζουν ρόλο. Ναι, αλλά παίζει ρόλο και η θέση. Η θέση που παίρνει στο ποτάμι πάντα παίζει ρόλο για να παίρνει αυξητικά κάποια χρήματα. Μιλάμε τώρα για τις ομάδες που κλείνουν όλες μαζί, δηλαδή πέρα από ΑΕΚ, Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, οι υπόλοιποι που κλείνουν όλοι μαζί πακέτο στην ΕΡΤ. Ναι. Από τη θέση παίρνει κάποια χρήματα συν. Όχι πολλά βέβαια, αλλά κρατά και μια σταθερά. Έτσι, αυτό είναι ένα λόγο δηλαδή. Πέρσι δηλαδή ότι ο Άρης έχασε τον Κολοσσό και δεν πήγε στα μπλεόφ τελευταία αγωνιστική. Έτσι δεν ήταν καλό. Δεν ήταν μόνο τότε που λέγαμε όλοι να μπει ο Άρης στα πλέοφ. Δεν είναι μόνο η παρουσία στα πλέοφ. Είναι και ότι έχει ένα στίγμα ότι να, εγώ είμαι στα πλέοφ. Ξαναμπήκα. Κατάλαβε γιατί τώρα ήσουν να τερμάτισε ένατο πέρσι. Βγήκανε από πάνω σου ο Κολοσσός για παράδειγμα κανένα δύο ακόμα και είπανε εμεί γίνουμε πάνω από τον Άρη. Γιατί να πάρει ο Άρης παραπάνω. Ναι. Να κοπούν από τον Άρη. Καλά, ότι δεν πάει, δεν πάει. Δηλαδή, μιλάμε για τηλεόραση τώρα. Με την ίδια λογική, πρέπει ο ατρόμητος των 700 εισιτηρίων να παίρνει περισσότερα από τον Άρη στο ποδόσφαιρο. Ότι δεν πάει, όχι. Ότι δεν πάει, δεν πάει. Σίγουρα μπαίνει στο κομμάτι και η βαθμολογία. Γιατί δεν μπορεί μια ομάδα που είναι σταθερά είναι στο 4-5 να μην παίρνει χρήματα. Δεν είναι πριν, να σου πω κάτι. Το τηλεοπτικό συμβόλαιο δεν είναι πριν θέσει. Όχι, δεν είναι πριν θέσει, αλλά. Είναι εμπορικότητα. Ναι, δηλαδή... Από τη στιγμή που το κάνεις όλοι μαζί, πρέπει να δίνεις κίνητρο και στη θέση. Αυτό γίνεται παντού. Ας δίνει, το θέμα είναι να μην είναι. Εμπορικότητα. Ναι, σίγουρα. Όλα παίζουν ρόλο. Όλα παίζουν ρόλο. Τι έχουμε τώρα, θέματα, τραυματίες, αυτά έχουμε τίποτα να πούμε. Ο Βασιλατσάκης αναμένεται κανονικά, πέστεψε και αυτού σιγά-σιγά. Αγωνιστικά δεν έχει κάτι τρομερό. Νομίζω ότι. Σαν να έχει τελειώσει το πρωτάθλημα, νιώθω εντωμεταξύ. Κοιτάξτε, δεν είναι. Αγωνιστικά μπορεί να νιώθουμε έτσι όλοι ότι σαν να έχει τελειώσει το πράγμα για τον Άρη. Αλλά δεν είναι. Δεν είναι όμως. Είναι πολύ κρίσιμη αυτή η περίοδος. Υπάρχει ένα καλοκαίρι που έρχεται το οποίο είναι πολύ δύσκολο. Έτσι, υπάρχει ένα μπαν. Ένα μπαν συνολικά. Έτσι, 7 είναι όλα τα μπαν. Ωραία. Όλα μαζί. Αλλά κάποια ας πούμε προχωράνε, λένε στον Άρη ότι κάποια τα έχουν λύσει, κάποια προχωράνε. Δεν θέλουν να ανακοινώσουν τίποτα για να τα λύσουν όλα. Υπάρχουν τρία τα οποία είναι σταθερά εκεί. Τις υπέρτες οι οποίοι θέλουν τα λεφτά τους. Αυτό πρέπει να λυθεί. Γιατί το καλοκαίρι. Αφού είχε πει θα λυθεί ο μεγάλο μέτρο. Ναι, δεν λύθηκε όμως. Το καλοκαίρι. Αυτοί οι υπέρτες που οι Αμερικανοί παίζουν στον Άρη τώρα. Ήδη είδαμε τον Νταλό τι έγινε. Έτσι που φαντάζομαι ο Νταλό δεν είναι και από τα καλά ονόματα του Άρη το καλοκαίρι. Πολλές ομάδες θα κοιτάξουν τα νούμερα του Μαγκή για παράδειγμα. Ναι. Του Τζόνς. Οπότε ο Άρης θα πρέπει πέρα κάποια από. Διετή, δεν έχει κάποιο ναι, αλλά υπάρχει buyout σε όλα τα συμβόλαια. Α, μάλιστα. Έτσι, θα πρέπει να το λύσει αυτό το. Αυτό τον Νταλό. Όχι, ο Νταλό νομίζω είχε, αλλά νομίζω μέσα στη χρονιά δεν μπορεί να φύγουν. Δηλαδή πρέπει να δώσει το και ο Άρης. Το θέμα είναι το καλοκαίρι πρέπει να λυθεί αυτό. Έτσι, για να μην φτάσει στο σημείο. Καλό αυτό που λέει ο κ. Γουλέλμος για τον ελληνικό κορμό. Ως ένα βαθμό το λέει και γι' αυτό. Ότι επειδή φοβάται ότι μπορεί να μην λυθεί τον πάνω το καλοκαίρι, σου λέει. Να κάνω ελληνικό κορμό. Αλλά ελληνικός κορμός όπως ήταν παλιότερα. Που και ο Άρης παλιότερα πάλι και τον Μπαν και έπαιζε με έναν ελληνικό κορμό. Αλλά άμα δούμε τα ρόστερ, τότε είχε ένα Σάσα Βεζέγκοφ. Ναι. Που ήταν παίκτη τη Ευρωλίγκα. Και τώρα έχει τον Ποχωρίδη. Δεν μπορεί να βρει. Έχει το Φλιόνι. Ω, δεν είναι, δεν είναι. Εντάξει, καλή χρυσή και οι δύο, αλλά δεν είναι Βεζέγκοφ. Καλά, εντάξει. Ναι. Το θέμα είναι πρέπει να λύσει τον Μπαν. Αυτό είναι το βασικό. Ναι. Αλλιώ το καλοκαίρι θα είναι δύσκολο. Πώ θα το λύσει χωρί λεφτά. Θα πρέπει να βρεθούν χρήματα. Δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει, δεν πρέπει να βρεθούν χρήματα. Αλλά αυτό λέω ότι είναι πολύ κρίσιμο αυτό το διάστημα. Δεν είναι, μπορεί αγωνιστικά να μην έχει κάποιο στόχο εμφανή ο Άρης, που είναι η νίκη εντάξει όλα τα παιχνίδια, αλλά
Και το θέμα προπονητή για παράδειγμα είναι σημαντικό. Και το θέμα με παίκτη από τώρα πρέπει να γίνει μια κουβέντα, δηλαδή μια σοβαρή κουβέντα με τον προπονητή. Αλλά Άραστε. Όλα κολλά στον μπαν, έτσι. Θεωρείς ότι το θέμα του Αλεξανδρίου. Εγώ δεν έχω αντιληφθεί ακριβώς πώς μπορεί ο Άρης να πάρει το Αλεξάνδριο αναλαμβάνοντας και το λειτουργικό του κόστος. Δηλαδή μιλάμε για ένα κόστος. Είναι πολύ μεγάλο το οποίο είναι γύρω στα 400.000 ευρώ. Είναι πολύ μεγάλο το λειτουργικό κόστος. Δεν μπορώ να αντιληφθώ πώς εμπορικά μπορεί να καλυφθεί αυτό το κόστος. Εκτός αν υπάρξει κάποια, ένα είδος συνδρομής όλων αυτών που το χρησιμοποιούν. Ναι. Κοιτάξτε, το να το καλύψεις λειτουργικά το Αλεξάνδριο, το λειτουργικά του έξοδα, αν βάλεις κάτω μια και κάνεις μια σοβαρή μελέτη, εγώ πιστεύω μπορείς, γιατί έχει πάρα πολλούς χώρους που μπορείς να κερδίσεις χρήματα. Το θέμα είναι ότι υπάρχουν όμως εκεί πέρα ομοσπονδίες, γραφεία, ομοσπονδίες που κάνουν προετοιμασίες, ομάδες. Όλοι αυτοί, ναι, όλοι αυτοί θα πρέπει να καθίσουν κάτω και να δίνουν. Από τη στιγμή που ήταν στον Άρη, όλο το. Όλο το κόνσεπτ. Αν γίνει έτσι, ναι, μπορείς. Ναι. Και το δικαιούσε κιόλας. Το θέμα είναι ότι αυτό, αν γίνει. Δες όμως πώς περνάει. Ήδη, ενώ ο Άρης δεν έχει πάρει τίποτα. Αυτή τη στιγμή πληρώνει στο Αλεξάνδριο. Ναι, πληρώνει. Ήδη λένε, α, τι έγινε. Σας δώσανε το γήπεδο. Ναι, εντάξει. Επειδή βγήκε μια φωτογραφία ο ερασιτέχνης με ένα πολιτικό. Όχι, δεν δώσανε ακόμα καρά γήπεδο. Και αν το δώσουν, θα το πληρώνει ο Άρης το γήπεδο. Έτσι. Και παράλληλα, νομίζω ότι δεν θα μπορεί κατευθείαν να διώξει όποιο είναι εκεί πέρα. Βέβαια, απ' την άλλη, να πω το εξής. Το λειτουργικό κόστος στο δημόσιο 400 χιλιάρικα, ο ιδιώτης το κάνει 200 μέσα σε μια μέρα. Ναι, σίγουρα, εντάξει. Αυτό σου λέω ότι άμα κάνεις μια σωστή μελέτη και το προχωρήσεις σωστά, μπορείς να μειώσεις και το κόστος και να βγάλεις έσοδα. Γιατί μετά θα μπορεί ο Άρης να έχει τη δυνατότητα να το χρησιμοποιήσει το Αλεξάνδριο για συναυλίες, για οτιδήποτε. Είναι μέσα στο κέντρο της πόλης. Μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα. Τώρα ενώ δεν μπορεί τώρα, να κάνει τίποτα βάρη. Ενώ τώρα κάνει συγκέντρωση του Κουκουέ, παραδείγματος χάρη. Εντάξει, ναι, κάνει κάποια τέτοια πράγματα. Και δεν παίρνει μία. Δεν παίρνει μία, γιατί δεν είναι δικό σου. Μπορεί να το δίνει. Ενώ ο συμπολίτη, το ρουβά που ήρθε, γέμισε τα ταμεία του. Μα α πούμε, δεν υπάρχει γήπεδο μέσα στην πόλη μεγάλο να φιλοξενεί κάτι τέτοιο. Όχι, το Αλεξάνδριο. Το Αλεξάνδριο, μπορείς. Λόγω και τη έκθεση, άμα κάνει μια συμφωνία με την έκθεση, μπορεί να πάρει και χώρου για πάρκινγκ, για κάποια event. Έτσι. Το θέμα είναι αν. Θα κάνει σωστή μελέτη για να το αξιοποιήσει. Γιατί πάρα πολλέ φορέ, και ειδικά στον Άρη, έτσι, τα τελευταία χρόνια έχουμε δει ότι δεν γίνονται σε τέτοια θέματα μελέτη. Δηλαδή, μελέτη χορηγικού προγράμματο. Δεν υπάρχει εδώ και χρόνια. Δεν υπάρχει κάτι. Μελέτη, α πούμε, για το marketing. Δηλαδή, μελέτη για να εκμεταλλευτεί το σήμα, το όνομα. Να εκμεταλλευτεί τη φανέλα του Γκάλι, π.χ. Δηλαδή, τώρα βγήκε τη φανέλα επιτυχιακή τη ομάδα του 79. Αυτό θα έπρεπε να γίνει πολύ πιο. Θεωρώ εγώ σωστά. Έγινε βέβαια σε ένα βαθμό καλό, ήταν καλό που έγινε, αλλά να συνεχίσει να το κάνει. Δηλαδή, να γίνει, άμα κάνει μια σωστή μελέτη, θα εκμεταλλευτείς και το Αλεξάνδριο. Όταν θα το πάρει και με τους όρους και με τι όρους θα το πάρει, έτσι δεν ξέρουμε. Με τι όρους θα το πάρει. Αλλά από τη στιγμή που λένε θα σου δώσουν, γιατί από ό,τι μαθαίνω, αυτή η συνάντηση που έγινε είναι δηλαδή, υπάρχει διάθεση να δοθεί το Αλεξάνδριο. Έτσι, γιατί κάποιο. Μπορεί να πει ότι γίνεται, εντάξει, είναι περίοδος εκλογών, ξέρεις τα σχετικά, ότι μπορεί να γίνει για αυτούς τους λόγους. Ναι, καθένας μπορεί να σκεφτεί αυτό. Από το κομμάτι υπάρχει μια σοβαρή σκέψη την πλάτη της πολιτείας να δώσει το Αλεξάνδριο στον Άρη, έτσι σαν δικό του, να πληρώνει αυτό το λειτουργικό κόστος. Και από εκεί πέρα είναι θέμα του Άρη το πώς θα εκμεταλλευτεί όλο αυτό. Έτσι, ξαναλέω ότι έχει δυνατότητα. Ναι, είναι ένα παλιό γήπεδο σίγουρα. Είναι ένα γήπεδο το οποίο δεν μπορεί να κάνει πολλές μετατροπές. Θυμάσαι πως λέγανε όλοι για αυτή την περιβόητη κερκίδα από πίσω που σου λέγανε εδώ. Ναι. Δεν μπορεί να γίνει. Στατικότητα και αυτά. Ναι, δεν μπορεί να γίνει αυτό από εκεί πίσω. Δεν μπορεί να αλλάξει πολλά πράγματα στο παλέ. Είναι αλήθεια αυτό. Ή στους χώρους, ξέρω εγώ. Αλλά είναι ένα πολύ μεγάλο γήπεδο. Το οποίο είναι μέσα στο κέντρο της πόλης. Έτσι. Μπορεί να κάνει πολλά πράγματα με τα λεφτά. Αυτό είναι θέμα, ξαναλέω, καθαρά της εκάστοτε διοίκησης. Τώρα βέβαια και εδώ η πολιτεία σκέφτεται να το δώσει στον ΑΣΥΓΜΑ. Έτσι. Είναι λίγο ένα θέμα και εδώ. Πώς θα το δώσει στον ΑΣΥΓΜΑ, θα το πάρει κάτι. Εντάξει, αυτό είναι, θα μας απασχολήσει όταν θα φτάσουμε σε ένα τελικό τέτοιο σημείο. Έτσι. Μάλλον κάνεις νόημα για διαφημίσεις, δεν είδα τίποτα. Θα πάμε, ναι. Θα πάμε λίγο, Χρήστος. Εγώ είμαι καλεσμένος εδώ, Χρήστος, τι πει. Θα πάμε σε break αμέσως τώρα
και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά για να μπούμε και στα ποδοσφαιρικά, να πούμε και τα υπόλοιπα, γιατί υπάρχει και παιχνίδι με την ΑΕΚ. Ευχαριστούμε τον Σταμάτη Μουρελή που είχε ρόλο και σάριδα και γκάτο απ' έξω. Άμα είναι να φέρνουν μπιφτέκια κάθε μέρα και λουκάνικα, να έρχεστε όλοι, ρε παιδιά. Τον γκάτο, μήπως το φώναξε να κάνει τίποτα εδώ, δεν είναι. Είδες για να φας. Για να φάει ήρθε. Δεν είδε για να φάει. Φαγωμένος. Για φαγητό ήρθε. Για βόλτα ήρθε το παιδί. Α, είδες Μουρελή και θέλεις να πάρεις κανένα άχαστο. Τίμιος. Τίμιος εργάτης και αυτός είναι του site. Τίμιος εργάτης του site είναι. Χτυπάνε τα κινητά του μεταξύ εδώ. Έτσι. Ωραία λοιπόν. Πάμε σε break. Πάμε σε break. Μας καλεί το καθήκον. Όταν λείπει ο Νίκος, είμαστε stand by. Δηλαδή αύριο που θα λείπω εγώ θα έρθετε πάλι. Άμα είναι ο Νίκος εδώ, ναι. Άμα είναι μόνος μου, δεν έρχομαι. Δεν έχω πρόβλημα. Γιατί, μόνο με τις ψυχή έρχεσαι εσύ, δηλαδή. Εγώ θέλω τέτοιο, θέλω παρτενέρ, δεν μπορώ σε όλο το κουμπί. Δεν πάει έτσι. Δεν πάει έτσι. Πώς πάει. Θέλω συνεργασία. Πολλά μουσια. Γιατί είναι το στυλ που αφήνω τώρα τελευταία. Ποιο. Διατηρώ. Μουσια. Δεν είναι που φορά φανελάκι, δεν είναι κυλίτσα μεγάλη. Δεν είναι. Μα δική το τέτοιο. Ποιο τέτοιο δεν ήσουν. Τι. Όχι. Από τότε που ήρθε στη Θεσσαλονίκη. Ακόμη πιο πολύ. Υπάρχει θέμα. Όχι, τώρα χάνω. Παραπάνω. Μα τώρα χάνω κιόλας. Σούζι τρως. Τώρα χάνω κιόλας, δεν είναι ότι τρώω. Δεν είναι εκνευριστικό να σου λέει ο άλλος πάχινες, έφαγες. Δεν είναι ό,τι θέλω κάνω. Να μας πεις δικός μας είναι το σώμα μας, η κοιλιά μας. Και δεν μπορείς να το κρύψεις με εγκυμοσύνη για ευνόητους λόγους. Εγώ αλλά... δεν μπορώ. Τέσσερα παιδιά έχω κάνει. Ναι, εντάξει. Τι. Τέσσερα παιδιά κάναμε. Ναι, εννοώ δεν είσαι γυναίκα για να πεις ότι. Μπορείς, ότι είναι εγκυμοσύνη και δεν είναι κιλά. Τι ρεπορτάζ θα μας πεις εσύ. Εγώ. Το μισάδο. Ο άλλος είπε. Το μισάδο του ρεπόρτερ. Ο άλλος είπε τέτοιο για μπάσκετ. Τα είπε όλα. Είπε Αλεξάνδρεια αυτά, το ένα το άλλο. Εσύ τι να μας πεις. Μας πεις για το σκουλά τίποτα. Τι να πω. Τα χθες είναι. Δεν ξέρω. Δεν. Υπήρξε ένα misunderstanding για τον Κουέστα. Οφείλω να το διορθώσω αυτό. Η αίσθηση που είχαμε αρχικά είναι ότι υπάρχει επέκταση του συμβολέου του για 2 χρόνια. Η αλήθεια είναι ότι είναι επέκταση του συμβολέου του για 2 χρόνια, αλλά η ΠΑΕ Άρης εννοούσε ότι στα 2 χρόνια το ένα είναι το ήδη υπάρχον. Δηλαδή όχι αυτό, ο του Κουέστα δεν τελείωνε τώρα το συμβόλαιο, τελείωνε το τον επόμενο χρόνο. Εκεί υπήρξε το misunderstanding ότι είναι τον επόμενο χρόνο συν άλλα 2. Δεν είναι τον επόμενο συν άλλα 2, είναι τον επόμενο με καλύτερους όρους, δηλαδή έπαιρνε 100 παράδειγμα, θα πάρει 110-120. Και το μεθεπόμενο. Άρα μένει για άλλα 2 χρόνια ο Κουέστα το συμβόλαιό του. Έτσι, γιατί αρχικά και εμείς νομίζαμε ότι είναι άλλα 3 χρόνια. Άρα είναι μέχρι το καλοκαίρι του 2021. Παίκτης του Άρη, καλώς εγώ των πραγμάτων, και δεν έχουν πέσει υπογραφές, θα πέσουν όμως. Θετική κίνηση θα πω εγώ, αν μου επιτρέπεις. Πολύ θετική κίνηση είναι αυτή. Και να πάμε λίγο σε αυτά. Όπως επίσης σήμερα η ΠΑΕ Άρης μας ενημέρωσε ότι υπήρξε οριστική συμφωνία για την ανανέωση του συμβολαίου του Γιώργου Δελεζίση για τα επόμενα 2 χρόνια. Και βέβαια και οι 2 αυτές κινήσεις έρχονται σε 1 μέρα μετά το ρεπορτάζ που δώσαμε στο Λαμπαοτάρης. Γιατί όσοι είστε ακροατές ήσασταν ενήμεροι για τα συγκεκριμένα θέματα και ζητήματα. Και σας λέμε τώρα ότι καλώς εχόντων των πραγμάτων, στις επόμενες 10-15 μέρες θα έχουμε και άλλα ανάλογα νέα. Δείγμα ότι η ομάδα δουλεύει με προγραμματισμό. Επίσης, να σημειώσω σε αυτόν που έβαλε την φωτογραφία, έφυγε τώρα, του Κουέστα, ότι αν δεν τρώει κούτρα από την Pizza Fan που έχει μια πινακίδα σαν το κεφάλι μου στη φωτογραφία από πίσω, είναι βλάξ. Ενώ αυτός που το έβαλε στο Instagram έβαλε διαφορετική φωτογραφία, έτσι. Για να δω. Εντάξει, ήταν. Ελπίζω να έχεις Mr. Gold. Όχι, ήταν χωρίς χωρικούς. Ήτανε... δεν έχω κέρδος από κάπου. Αλλά όντως είναι μια πολύ θετική κίνηση για μένα και οι 2 ανανεώσεις. Γιατί το παν ήταν από την περσινή σεζόν 20 νέες μεταγραφές που θα έρθουν να διατηρηθούν ως ένα μεγάλο βαθμό και του χρόνου να δημιουργηθεί αυτός ο κόσμος. Και το καλοκαίρι που έρχεται να γίνουν στοχευμένες κινήσεις, ελπίζω. Και να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο το ρόστερ. Έτσι, όπως είδαμε τον Ιανουάριο, οι 2 κινήσεις που δεν τελεσφόρησαν, ο Σούντγκρεν και ο Χόλμπεργκ. Ναι, ο Καρλ Χόλμπεργκ. Ο πρώτος νομίζω θα έρθει. Καρλ Άλμπερτ Λιούις Χόλμπεργκ. Αυτός εδώ, ναι. Εγώ όλα αυτά τα πιστεύω. Εντάξει, έτσι, όχι, ήταν επειδή το καλέ δεν είναι το πραγματικό του όνομα. Είναι... είναι λάθος αυτό για το ραδιόφωνο, αλλά. Είναι τέτοιο. Πιο Barry White φωνή είναι, δεν είναι πρόβλημα. Η φωνή είναι έτσι κι αλλιώς Barry White, αλλά. Ναι, εντάξει. Έχω σωστές αναπνοές. Εντάξει. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Τσικνοπέμπτη είναι σήμερα, όλα επιτρέπονται. Αυτό, από την Τσίκνα. Εντάξει. Όλα επιτρέπονται σήμερα. Λοιπόν, άρα Κουέστα στην ομάδα.
Δελιζήσης παραμένει και αυτός στην ομάδα για τα επόμενα δύο χρόνια και είναι θετικές αυτές τις κινήσεις και όπως είπες πρέπει να ενισχυθεί η ομάδα και το καλοκαίρι περαιτέρω. Ας πετύχει βέβαια το στόχο της τώρα, αλλά δείχνει μια υγεία αυτό το όλο θέμα και το όλο πράγμα. Πέρασε το μεταξύ ο Φεβρουάριος. Θυμάμαι ότι μας έλεγαν ότι τον Ιανουάριο η ομάδα θα κηρύξει πτώχευση. Τελικά δεν έγινε αυτό. Τι κάνουμε. Ήταν ένα θέμα αυτό. Τελικά όλοι αυτοί που μας γράφανε για τα συμβόλαια του Άρη ότι θα την αχθούν στον αέρα κτλ. Δεν έγινε. Εντάξει, μετά τη νίκη του Πανετολικού μέσα στο κλάνο Βικελίδης ότι η ομάδα πρέπει πρώτα να προσέξει τον υποβιβασμό και να διατηρηθεί κατηγορία και δεν κυνηγάει την Ευρώπη και διάφορα άλλα τέτοια. Όλα αυτά τα πολύ ωραία πράγματα. Ναι. Και αυτό που στο οποίο πάντα ξέρεις ποντάρει ο αντίπαλος ότι μπορεί να κάνει τον Αριανό να μπει σε αμφισβήτηση, μπορεί να κάνει τον Αριανό να λειτουργήσει εναντίον της ομάδας του. Τελικά δεν μπορεί να το κάνει, γιατί πάρα πολύ απλά υπάρχουν πλέον τα αντισώματα. Κάτσε να δω εδώ. Ακουρομπίλια βλέπω στο Instagram, έχουμε φωτογραφία. Πολύ ωραία φωτογραφία. Χαμογελαστή, η Χρυσούλα. Πολύ ωραία. Θα χάρηκε μάλλον χθες. Χάρηκε, αυτό έχει πολύ ωραία φωτογραφία, ρε. Για να δω. Αυτό, χαμογελαστή. Δες τη Χρυσούλα, τι ωραίο χαμόγελο. Δυο μέτρα. Βέβαια, μια χαρά. Κάτσε τη φωτογραφία τώρα και σβάλει. Δελιζήσει, βλέπω ωραία φωτογραφία. Α, εντάξει. Άλλο επίπεδο. Δηλαδή, ακόμα και το καρ που διαφημίζει είναι στη φανέλα τη ομάδα. Ναι, αυτά είναι τη ομάδα. Χορηγεί, δεν μπορώ να κάνω διαφορετικό. Ωραία. Έχουμε τέτοιο, όπως λέγεται. Έχουμε μεγάλο αποθεματικό φωτογραφιών. Δόξα τω Θεώ. Μετά από κάθε αγώνα. Πολύ ωραία. Ωραίες φωτογραφίες. Να μπαίνετε και στο Instagram του All About Aris. Να το ενισχύετε. Και αύριο αποστολή βλέπω. Αποστολή. Με Φετ Φατζίδη σήμερα η προπόνηση. Προπονήθηκε. Ναι, έτσι λέει. Ποιος το λέει. Το ενημερωτικό της ΠΑΕ. Μάλιστα. Γιατί δεν ήμασταν εκεί. Ναι. Καλά, ποτέ δεν ήμασταν. Αυτό θέλω να σου πω. Τόσο να μας καλέσουν την προετοιμασία. Καλό είναι. Περισσότερες επιλογές. Εντάξει, θέλω να τον δω κανονικά βέβαια το Φετ Φατζίδη. Μέχρι τώρα δεν έχει βοηθήσει. Ναι, ισχύει γι' αυτό. Εντάξει, οι κακές γλώσσες το είπαν βέβαια έτσι. Ότι ήρθε για να κάνει το στρατιωτικό του. Πόντος δεν έμεινε στην Ελλάδα. Αλλά το θέμα είναι ότι είναι ένας καλός ποδοσφαιριστής. Το ζήτημα είναι να το δείξει και μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Αυτή τη στιγμή δεν το έχει δείξει. Και προχθές, στο τελευταίο παιχνίδι που έπαιξε, όχι προχθές, πριν μια εβδομάδα, με τον Πανιόνι, ήταν κακός. Ισχύει αυτό. Δεν του βγήκε τις προάλλες. Αλλά ήταν όλος ο αγώνας μπερδεμένος, φαντάζομαι. Γι' αυτό δεν θέλω να τον κρίνω τόσο πολύ. Κοίταξε, έκανε πολλά λάθη. Και αντί να δώσει τη φρεσκάδα που θα μπορούσε να δώσει στη θέση του Ματέο, έκανε ακριβώς το αντίθετο. Παρ' όλα αυτά, πήρε ένα 20 λεπτό. Δεν μπορεί από ένα 20 λεπτό να κρίνει ένα ποδοσφαιριστή. Αυτό. Ότι είναι καλός ποδοσφαιριστής το ξέρουμε όλοι. Το θέμα είναι να μπολιαστεί με την ομάδα και να καταφέρει να προσφέρει. Και ο Τόλσον στο πρώτο του μάτς πατούσε την μπάλα και έπεφτε στη λιβαδιά. Στο επόμενο παιχνίδι ήταν εξαιρετικός. Και θα μου πει, τραυματίστηκε. Εντάξει, ναι. Όπως και να το κάνεις. Τώρα, και για αυτούς που λένε για τον τόσο παρεπτόντος πριν πάμε στο διάλειμμα και λένε και εδώ πήραμε τραυματία, παίχτη και τα λοιπά. Τι να κάνουμε, ρε παιδιά τώρα. Στη Γάμπα έχει πρόβλημα. Άξι. Τι να κάνουμε δηλαδή. Δεν πήρες κάποιον με μηδίσκο. Έχει πρόβλημα στη Γάμπα. Ζορίστηκε στη Λιβαδιά και έχει ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα τώρα. Θα το υποστούμε. Τι να κάνουμε τώρα. Εντάξει. Το καλό είναι ότι έχει εναλλακτική αυτή την περίοδο. Και με τον Μαρτίνεθ και με τον Τιγκινίβι. Γενικά έχει εναλλακτικέ. Και έχεις τη δυνατότητα να είσαι ακόμα καλύτερος. Απλά ο Τόνσο σε αυτά τα παιχνίδια νομίζω θα έδινε ακόμα μεγαλύτερη ποιότητα. Δεν πειράζει, ας το δώσει τις τελευταίες 5-6 αγωνιστικές που ελπίζω να είναι έτοιμος και να παίζει κανονικά. Λοιπόν, πριν πάμε για διάλειμμα, εγώ πάντως είμαι πολύ περίεργος να δω ποιος θα αγωνιστεί δεξιμπακ μεθαύριο. Ο Ρόουζ. Όντως. Δεν θα επιλέξει, λες, να το πάει αλλιώς. Να πετάξει τον Κωνσταντινίδη στη φωτιά. Εγώ λέω Ρόουζ. Το κρατάμε αυτό. Να ξέρετε ποιος το είπε. Κωνσταντινίδης από τα δεξιά. 0-1! Κανονικά. Όχι, τι 0-1. Τι? 1-0. Α, ναι, μέσα παίζουμε. Ένα γόρι μου. Πω, πω, εντάξει, άστο. Κόψε με. Λοιπόν, κόψτο και πάμε σε διάλειμμα αμέσως τώρα. Μετά από αυτό που είπε. Εντάξει, το 0-1 και 2-1 μετά. Δεν πειράζει. Κόψτο και ξαναρχόμαστε με ακροατές. Και επειδή έχω συνάχη, φίλε, και θέλω να κάνω να φτερνίζω με αναδιαστήματα, θέλω να βγάλει αυτό που υπάρχει το χαλί. Το εμετικό αυτό χαλί του Νίκου Παπαδόπουλου και να βάλει τον Μποέμι από κάτω. Δεν θα σταματήσει να αντιλαμβάνεται ο λαός ότι ακούει εκπομπή του μεγαλύτερου συλλόγου της Μακεδονίας. Έτσι, μπράβο. Έτσι, μπράβο. Κατευθείαν, είδες. Και όταν είναι να φτερνιστώ ή να φυσήξω,
θα λέμε ότι το έκανα για να ακούσουμε Μποέμι. Ε, βέβαια. Γραμμές ανοιχτές. 23-10-287-888. Άρη γλυκιά μου, ομάδα μεγάλη, όλοι εσένα. Το Σάββατο έχουμε πολύ, 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 πολύ σημαντικό και πολύ, 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 πολύ δύσκολο παιχνίδι. Ωραία τα είπαμε μετά το παιχνίδι Στούμπας. Μπράβο είπαμε στους παίκτες μας. Μπράβο είπαμε στην ΠΑΕ για τις ανανεώσεις εδώ του Κουέστα και του Δελιζήσι. Αλλά χρειάζονται και λεφτουδάκια, χρειάζονται και ενίσχυση. Χρειάζονται πολλά πραγματάκια. Πρέπει πρώτα καλά να το σκεφτεί. Χρειάζονται και πολλά χαρτοματιλάκια. Λοιπόν. Κοίτα, πρέπει να το γήπεδο θα γεμίσει, έτσι, ας ξεκινήσουμε από εκεί. Ναι. Το πιστεύω εγώ αυτό. Ωραία, το πιστεύω. Επίσης, νομίζω ότι ήρθε ο καιρός για μια μεγάλη νίκη μπροστά στον κόσμο, ουσιαστικά. Ναι. Μεγάλη, ναι. Από άποψη ότι θα γεμίσει το γήπεδο, θα είναι ουσιαστικά σαν γιορτή, ενώ δεν θα είναι γιορτή, θα είναι πόλεμος ουσιαστικά μέσα στο γήπεδο. Οπα. Μέσα στον αγωνιστικό χώρο τι θα κάνουν οι παίχτες. Για 90 λεπτά. Σωστά, ναι. 90 λεπτά, είναι 11 επί 11, δεν γνωρίζει κανείς κανένα. Σωστό. Και επίσης είναι και το έξτρα κίνητρο σε περίπτωση νίκης ότι φτάνεις και από το μείον 6 από την τρίτη θέση. Σωστό και αυτό. Που από πάνω σου δεν έχουν εύκολο πρόγραμμα. Όχι ότι ο Άρης έχει. Δεν μπορείς να φτάσεις στην τρίτη Εντάξει, θέση. Ναι. Αλλά έχεις ένα έξτρα κίνητρο. Ξαφνικά σου έρχεται και άλλο κίνητρο. Δεν θα τα παρατήσεις ότι βγαίνει τέταρτος τελείωσε ή βγαίνει πέμπτος τελείωσε. Στο κάτω-κάτω να πάρει η ΑΕΚ το κύπελο για να πάρει το καλό εισιτήριο για το Europa League. Να πάρουμε εμείς το άλλο. Αυτό ακριβώς μένουν 8 αγωνιστικές. Σε 8 αγωνιστικές. Είναι, μπορείς να κάνεις θαύματα αγωνιστικά, που λέει ο λόγος. Είναι 24 διαθέσιμοι πόντι είναι, άμα το καλοσκεφτείς. Όπως και να το κάνουμε, πάντως το γήπεδο θα είναι γεμάτο. Το Σάββατο θα είμαστε και εμείς εκεί από νωρίς. Εγώ θα πάω. Πλά, τι ώρα? Το είπα, νέα, απλά να το σημειώσει για το Σάββατο. Θα είμαι και εγώ. Έτσι. Τι. Μας ενημέρωσε ο ρεπόρτερ που θα πάει στο γήπεδο. Ευχαριστούμε. Εντάξει, να είστε καλά. Εντάξει, θα πεις 8 το πρωί με 8 το βράδυ. Εντάξει, ναι. Άνετα. Δεν πειράζει. Τι ώρα το μάτσο? 7. 8 το πρωί με 10 το βράδυ. Νίκο Παπαδόπουλο έχω το πρωί, δεν φοβάμαι. Δεν φοβάσαι? Καθόλου. Έχω εκεί το κομμάτι. Αυτό που απουσιάζει από την εκπομπή, λες. Ναι, εντάξει. Απουσιάζει μεσοβδόμαδα, προπονείς και να είναι έτοιμος για τον αγώνα. Αλλά απουσιάζει αργία. Εντάξει. Αργία. Θεωρείται αργία της Τσικνοπέμπτη. Δεν είναι αργία της Τσικνοπέμπτη. Τυπικά ναι, ουσιαστικά δεν είναι. Από τις μεγαλύτερες αργίες είναι η Τσικνοπέμπτη. Κοίτα, αν λάβω υπόψη μου την εικόνα του Πανεπιστημίου που δεν υπήρχε άνθρωπος σήμερα, ναι. Ναι. Ναι, ναι. Εδώ. Ο Σκουλάς σήκωσε, λέει, τα χέρια του. Η μπάλα χτυπάει στο σώμα, παιδιά. Να την μπλόκαρε μετά, να την έπιανε. Από τη στιγμή που χτύπησε στο σώμα, δεν υπάρχει πέναλτι. Εντάξει, έπιασε τα πλευρά εκεί. Τον άφησε χωρίς ανάσα, τον άλλο. Τώρα πάμε σε προπαγκάντα. Τι να κάνω τώρα. Ναι, ναι. Αλλά δεν τα λέτε όλα και δεν τα γράφετε όλα, έτσι είστε. Εμείς πάντως είπαμε ότι είναι πέναλτι στον Κρέσπο. Ναι, ναι. Ας ήταν υπάρχει χέρι πριν. Εντάξει. Κοίταξε, ναι. Η συμπολίτη είναι όπως μας βολεύει. Δηλαδή, υπάρχουν φάσεις που αδικούμαστε. Κοιτάμε να δούμε αν στην προηγούμενη φάση έχω αδικηθεί, οπότε να τονίζω εκείνο. Έχω αδικηθεί στην προηγούμενη φάση και έχω βάλει goal offside. Κοιτάω να πω το προηγούμενο. Δηλαδή, ήταν πέναλτι εκεί που πήρα το κύπελο με goal offside. Κατάλαβες. Άμα τους το αντιστρέψεις, φωνάζουν. Ναι. Και επίσης τους πολεμάμε όλοι. Ναι. Όλοι θέλουμε το κακό τους, τους πολεμάμε. Και ας πούμε, δεν στέκομαι στο γεγονός ότι είναι μούφα το πέναλτι στο 118. Είναι ότι τους πολεμάμε και το λέμε. Ναι. Τέλος πάντων, εντάξει, ο καθένας προσπαθεί και κάνει τη δουλειά του. Απλά με τον ΠΑΟΚ τα έχουμε πάρα πολλές φορές. Αυτό που δεν δέχονται και ενοχλεί περισσότερο εμένα είναι ότι ενώ γουστάρουν και θέλουν να σου κάνουν για το οτιδήποτε καζούρα, την ίδια στιγμή δεν ανέχονται στο παραμικρό. Ακριβώς. Δηλαδή αυτός μπορεί να σου λέει για τα τραχτέρ ή οτιδήποτε άλλο. Θα μου πεις, βέβαια, υπάρχουν αριανοί που ακόμα προσπαθούν να καλλιεργήσουν το στρέφι. Δηλαδή, πρόσεξε, ένας είναι ένας τύπος ο οποίος ήταν γνητής του Λάμπρου κάποτε, ο οποίος φυσικά δεν γράφει με το όνομά του, γράφει διάφορα πετυχημένα και νομίζει, ας πούμε, ότι είναι ξυπνά να βάλει εμένα από τον Α το 2001
όταν ήμουν στον Αλφα και μου είχε στείλει ο Αλφα στην υποδοχή του ΠΑΟΚ από το κύπελο που πήρε ο ΠΑΟΚ, και ότι 18 χρόνια μετά θα με μειώσει. Mm. Ναι, ρε φίλε, ήμουνα 20. Πόσο ήμουν πριν 18 χρόνια, 23 χρονών και έκανα και ρεπορτάζ ΠΑΟΚ, ας πούμε. Mm. Σκέψου το εξής. Α, και από κάτω σχολιάζουν, ξέρεις. Μέλη της διοίκησης του Άρη που απέτυχαν παταγωδώς και καταχρέωσαν το σύλλογο, μπαίνουν και σχολιάζουν. Αλλά δεν είναι πλέον μέλη της διοίκησης. Τέλος πάντων, άστο αυτό. Ο σύλλογος για μένα. Και νομίζω ότι αυτός θα σπείρει κάτι, θα κάνει κάτι, θα βάλει μία μπρίζα. Αυτή είναι η μεγαλύτερη σύμμαχη των συμπολιτών. Δηλαδή αυτός, ο οποίος ξεφωνίζει εμένα, που αυτή τη στιγμή ξεφωνίζει εισαγωγικά τον ΠΑΟΚ, δίνει επιχείρημα στον Αριανό ή στον ΠΑΟΞΗ να ξεφωνίσει αυτόν που αυτή τη στιγμή ξεφωνίζει τον ΠΑΟΚ. Άρα αυτή τη στιγμή, σήμερα που μιλάμε, είναι σύμμαχος του ΠΑΟΚ. Με το μυαλό του βέβαια κάνει κάτι κακό σε άλλον. Αλλά πες το όνομά σου, ρε Στυλιανέ. Γιατί δεν λες, αγόρι μου, φοβάσαι μη σου πούμε τα κάλαντα. Εντάξει, δεν τελειώνει ποτέ αυτό. Τα ποντιακά κάλαντα κιόλας, Στυλιανέ. Α, εδώ δίνει ονόματα τώρα, δεν ξέρω. Δεν παίρνω θέση εγώ, απέχω. Τι είπα, ρε φίλε, είπα Στυλιανέ, ποντιακά κάλαντα. Δηλαδή, πώς λέγονται τα κάλαντα στα ποντιακά. Δεν ξέρω. Υπάρχουν ποντιακά κάλαντα. Ναι. Καλαντίδες, ας πούμε. Α, ναι. Καταλαβες. Ναι, τώρα κάτι αρχίζω και. Νομίζουν κάποιοι ότι κρύβονται πίσω από την ανωνυμία και δεν τους μαθαίνουμε. Καταλαβες. Και προσπαθούν με έξυπνο, είναι η αλήθεια, τρόπο. Ναι. Να γυρίσουν τον Αριανό προς τα μία κατεύθυνση, να στοχοποιήσουν και πάλι. Δεν τους στάγανε τα ψέματα τα παλιά, τα 20.000 και όλες αυτές τις μπουρδες. Έκανε και ρεπορτάζ ΠΑΟ Κοτσαλτίδης. Ναι, έκανε και ρεπορτάζ ΠΑΟ Κοτσαλτίδης. Το έκανε και με πολύ μεγάλη επιτυχία και συνεχίζει να το κάνει με πολύ μεγάλη επιτυχία, αφού δεν το κάνει κανένας άλλος. Ναι, εντάξει. Κοίτα, και από την άλλη, πάει ανάλογα με την ομάδα. Αν η κατάσταση της ομάδας είναι καλή, δεν ασχολείται άνθρωπος. Απλά φεύγουνε, πιάνονται λίγα άτομα. Πιάνονται λίγα άτομα και πέφτει το κενό. Όταν η ομάδα όμως δεν πάει καλά, ακριβώς, όλα ενοχλούν. Και εκεί σου λέει αυτός, επενδύω σε αυτό. Εκεί γίνονται σοβαρές ζημιές. Έτσι. Ας μας πούνε λοιπόν οι κολλητοί τους τι κάνανε. Και ας τα αφήσουν αυτά. Τώρα ο Άρης, ή μάλλον τι λέγανε, γιατί ο συγκεκριμένος με στοχοποιούσε και τον Καρυπίδη συνέχεια. Με ψευδόνυμο φυσικά, όχι με το ονοματάκι του. Ενδεχομένως επειδή κάποιοι, επειδή δουλεύουν και σε τράπεζες, ας μπουν να δουν τους λογαριασμούς του Καρυπίδη. Τους θα το βλέπετε. Αλήθεια να σας ρωτήσω κάτι. Αν πες ότι εγώ δουλεύω στην τράπεζα Πειραιός, παράδειγμα. Ναι. Έχω τη δυνατότητα να μπω να δουν τους λογαριασμούς σου. Κοίτα, νόμιμα όχι. Λόγω... Δηλαδή, αν πάει και γίνει ένας έλεγχος στο κατάστημα της Πειραιός που δουλεύεις, ναι, στον υπολογιστή σου, ναι, και διαπιστώσω ότι μπαίνω και βλέπω τον λογαριασμό του Τσαλτίδη, ναι, ή του Γκάτου, είναι... ο υπάλληλος μπορεί να το κάνει. Κοίτα, νόμιμα αποκλείεται. Γιατί έχει κάτι, το GDPR, κάτι νόμιμο προσωπικών δεδομένων που άλλαξε πέρσι και ιστορία. Άρα λοιπόν, καλυμμένα... αν γίνει στον υπολογιστή ενός τυχαίου υπαλλήλου της Τράπεζας Πειραιός, ναι, ναι, και στον υπολογιστή του βλέπει λογαριασμό πέρα των πελατών του. Ναι, εκεί είναι. Υπάρχουν πειθαρχικές διώξεις. Ναι. Δεν πιστεύω ότι είναι απλά απόλυση, είναι και άλλα, είναι, και άλλα δικαιώματα. Υπάρχουν τέτοια πράγματα που γίνονται. Ναι. Δεν ξέρω. Εντάξει, να κάνω κάτι ελέγχους με κάτι φίλους μου που ασχολούνται με εμένα τώρα τελευταία. Θέλω να κάνω κάτι ελέγχους, να δω αν κοιτάνε τους λογαριασμούς μου. Κάνα χιλιάρικο έχουμε μέσα, παιδιά, να ξέρετε. Από 250 ευρώ στο κάθε παιδί. Εκεί είμαστε. επειδή πληρώνει ο Λίμπερο, αλλιώς δεν θα έχει ούτε το χιλιάρικο. Λοιπόν. Αλλά είδες τι ωραία. Δεν έχει. Εδώ μεταξύ, τι ωραία, θυμήθηκε αυτό. Η γυναίκα μου, με βάλαν φωτογραφία από αυτή την. Νομίζω να μου κάνανε τη μούρη κρέα τώρα. Το 2001 που ήμουν στον Αλφα, έκανα ρεπορτάζ Πάω Κάρι Ηρακλή, τα πάντα, 23 χρονών. Όπως είναι και με βάλαν τι ωραίο τζιτζί που είμαι, παιδί. Αν εξαιρέσει το πίσω μου αυτού εδώ πέρα, τους, που χοροπηδάνε κτλ. Με την πορεία των ετών, με αυτά που έλεγα και έκανα, δεν μπορούσα να πάω ξανά σε υποδοχή του ΠΑΟΚ. Τι να κάνουμε. Είναι και αυτό ένα χαρακτηριστικό. Καλό θέλει για τη σωματική σας ασφάλεια, ναι. Αν θέλατε τώρα να χάσετε το πρωτάθλημα, να με στέλνατε στην Τούμπα την Κυριακή. δεν με στείλατε. Πήγαμε υπόλοιποι. Είδε όμως τη φωτογραφία η γυναίκα μου, φίλε, και λέει τι ωραίο παιδί που ήσουν, γι' αυτό σε παντρεύτηκα. Καταλαβες. Με βάλαν νέο κούκλο κτλ. Και αυτή νόμιζε να σου κάνω κακό. Θυμάμαι το μεταξύ, ρε φίλε, μοιάζοντας το περιστατικό αυτό, με ρωτάει ο συνάδελφος από την Αθήνα που τότε ήταν 70 χρονών, Σταυρόπουλος, πόσο ήταν, και με ρωτάει τι συνθήματα φωνάζουν οι παοξίδες για τον Ολυμπιακό. Χοροπηδούσαν από πίσω αυτοί και βρίζαν τη μάνα του Ανατολάκη και του Ανατολάκη και του Αμανατίδη, νομίζω τότε. και με ρωτάς, ρε φίλε, ενώ βρίζουν, λέει,
καρδολάκι η μάνα. Και ρωτάς εκείνη τη στιγμή ακριβώς τι συνθήματα φωνάζουν. Αυτό που πέφτει μπινελίγα και τέτοια και λέει ο σπίκερ, φοβερή ατμόσφαιρα στο γήπεδο και βρίζουν μάνε σπίτια. Αυτό μπορεί να γίνει, ρε φίλε. Εγώ σου λέω, είμαι ζωντανή σύνδεση στο αεροδρόμιο. Όπως κάναμε τότε. Γίναμε ζωντανέ συνδέσει. Γεια σα, καλησπέρα, καληνύχτα σα. Και, και ρωτά το σύνθημα την ώρα που βρίζουν τι μάνε των άλλων. Δεν ακού. Και πώ να το αποκρύψει αυτό το πράγμα. Τι να πει. Εντάξει, δεν γίνεται. Είναι, είναι μέσα, μέσα στο κάδρο είναι όλοι. Δεν γίνεται να τι αποκρύψει. Τέλος πάντων. Οπα, λοιπόν, κινητικότητα βλέπω. Αν ανοίξουμε τι γραμμέ. Ε. Ανοιχτέ είναι οι γραμμέ, αλλά δεν έχει χάσει ο Άδη για να βγουν. Σωστό και αυτό που λε. Έχει δίκιο. Είναι, προετοιμάζονται όλοι για το Σάββατο. Έχει δίκιο. Έχει δίκιο. Έχεις δίκιο. Κάνουν όλοι. Παρακαλώ. Γραμμέ, δεν είναι φίλε. Ανοιχτέ γραμμέ. Να το είδε τώρα το καταλάβανε. 23, 10, 287, 8, 8, 8. Παρακαλώ. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και σε εσάς. Αντώνη, στα Ρήφας. Έλα, Αντώνη. Κάτσε να χαμηλώσω το ραδιόφωνο εντελώς. Το κλείσα. Επειδή είχα τον Μποέμι το δυνάμωσε. Ναι. Μπράβο. Λοιπόν, ερώτηση πρώτη. Ναι. Άκουσα ότι... Ότι έκανες το... ρεπορτάζ ΠΑΟΚ το 2001. Το ελετέξεις πάρα πολλές φορές. Ότι ο ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού, ο Κουέστα, υπέγραψε ανανέωση. Ναι, ρε φίλε. Δανεικό για δύο ακόμα χρόνια στον Άρη, ρε φίλε. Πόσα του δώσαμε, Δώσαμε 3-4 εκατοστάρικα στο Μαρινάκι γιατί είχα τη ζόρια τώρα. Και θα δούμε. Γιατί δεν γίνεται τώρα έτσι να του. Αφού είναι δικό του, δικό του παίκτη είναι. Αν μαρτύρεται, θέλω να μην του πληρώσουμε κιόλα. Να κάνω μια εσωτερική παρέμβαση. Ο Γιάννη έχει βάλει φωτογραφία πανηγυρική τη ΑΕΚ με λόγο Λαμπαουτάρη πάνω. Μπορείτε να την αλλάξετε τη φωτογραφία που την είδα τώρα. Δεν μπορώ να πάρω θέση. Συγγνώμη, Αντώνη, ήταν ένα προσωπικό τώρα για το site. Έχετε βάλει φωτογραφία τη ΑΕΚ με λόγο Λαμπαουτάρη. Μην μα το κλέψουνε. Γιατί, που ξέρει. Τόσο τέτοιο. Τόσο παράγουμε τόσο ρεπορτάζ. Το επόμενο που θα κάνετε όμω είναι σε μια φωτογραφία παιχνιδιού του Άρη, επειδή είναι κυτρινόμαυρο να βάλετε αυτή. Ναι, ωραία, θα το κάνω εγώ γιατί θα αρχίζουν τα κεφαλαία εδώ. Αυτοξεφωνίζομαι αυτή τη στιγμή. Αυτοξεφωνίζω το site μου. Έλα. Ότι έχω το χρήμα μου τον έχω στο 10ο δευτερολέπτο να τον κάνω να τσατιστεί. Όχι, ρε φίλε, τώρα γιατί μην με τσατίζεις τώρα, δεν μπορώ. Πρόσεξε, είμαι συνεχωμένος. Πόσο λέω να πάρει το παλικάρι δίπλα σου, Γιώργο. Γιώργο, μία λέξη το λες μόνο και τσατίζεται. Κουρμπίλια. Όχι, έλα ρε. Έφυγε, έφυγε. Έλα ρε. Έχει κάνει εκπομπή και ώρες. Να σου πω κάτι. Να σου πω κάτι. Η Χρυσούλα. Ναι, φίλε, έχει βελτιωθεί πάρα πολύ. Φίλε, πιστεύω ότι είναι το νέο next top της ελληνικής διευθυνσίας. Όχι, της ελληνικής διευθυνσίας της Μικράς Ασίας. Λες. Ρε φίλε, εξαιρετική! Με ροκαματάκι, φίλε. Βλέπω εδώ το Instagram του All About Aris που την έχουμε βάλει τη φωτογραφία και βάλαμε για να τονίσουμε το χαμόγελό της. Εξαιρετική! Φίλε, τα ρούβλια δεν τα μίσησε, δεν τα εμίσησε ποτέ κανείς, να ξέρεις. Τα ρούβλια δεν έχει. Βέβαια, φίλε. Το ρούβλι, φίλε, δεν το εμίσησε κανείς. Με ρούβλια πληρώνονται στην ΕΠΟ. Όχι, ρε φίλε, με ευρώ. Είσαι λίγο παραπληροφορημένος. Με ευρώ πληρώνονται. Γιατί τα λες αυτά. Γίνονται τα ρούβλια ευρώ. Όχι, αποκλείεται. Αποκλείεται, το πούτε και εγώ δεν το πιστεύω. Ναι. Μπορεί να είναι παραπληροφόρηση, ναι, ίσως έχεις δίκιο. Ναι, ναι, δίκιο έχεις, ναι, ναι. Όχι, είναι αυτά που σου λένε, δεν είσαι σωστά ενημερωμένος. Γιατί κάτι ακούστηκε ότι και η ΕΠΟ είναι δικιά τους, αποκλείεται, δεν γίνονται τέτοια πράγματα. Όχι, απλά μπερδεύεσαι γιατί είπε ο Ιβάν ότι είναι δικός μου γραμμένος. Δεν εννοούσε όμως ότι αυτός τον έβγαλε και τέτοια. Μην είσαι κακεντρεχής τώρα. Εννοούσε ότι είναι φίλα, είναι φίλοι. Που εμείς δεν έχουμε την έβνοια του ελληνικού κράτους, γιατί μπορώ να κάνω ένα τάγκ στο Τσίπρα. Τάγκ. Δεν ξέρω βέβαια τι είναι το τάγκ. Εγώ ξέρω το τάγκο, βέβαια. Το τάγκο, βέβαια. Δεν πήρα καμία. Λέω ένα Α5 που ήμουν εγώ πυροβολητής ή άλλο. Γιατί ήμουν εγώ στα Λέοπαρτ, να ξέρεις. Και νυχτερινές βολές κάναμε στο Λιτόχωρο. Κανονικά όλα. Ναι. Ενώ τα άλλα δεν θυμάμαι πώς τα λέγανε, τα πιο μικρά δεν ήταν τόσο καλά. Τα Λέοπαρτ όμως τα καλά, φίλε. Ναι, τα Λέοπαρτ δεν κάνουν και κινήσεις. Εντάξει, τώρα και εσύ Λέοπαρτ. Κάνε ένα φίλε δύο φαξ. Χαζίνει άλλοι που κάνουν δύο φαξ ή δύο υπολογιστές, δηλαδή στο ΑΤΑΦ. Ναι, ναι. Θες κατευθείαν εσύ να χρεώσει το ελληνικό κράτος. Κάνε δύο φαξ, δύο υπολογιστές, ένα ταμπλετάκι. Θα το προστούμε και αυτό, τι να κάνουμε. Δεν πειράζει. Λοιπόν, το Σαββάτο φίλε, το μάτς είναι πολύ δύσκολο. Είναι ήδη. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αλλά είμαστε σε καλύτερη κατάσταση του καιρό. Καλύτερη εννοείς από τον Άκη, καλύτερη συγκριτικά με τον Άρη
του πριν. Κοίταξε, σίγουρα από το πριν είμαστε καλύτερη ομάδα, δείχνει πλέον και η φυσική κατάσταση. Ναι. Δηλαδή, για να καταλάβεις, εγώ που δεν ήξερα βέβαια τι ακριβώς γινόταν στον Άρη με τα ποδητήρια, με το ένα με το άλλο, όταν έφυγε ο Ερέρα, ψιλοστεναχωρέθηκα. Ναι. Εκεί που κατάλαβα ότι έχω λάθος, είναι στο παιχνίδι της Άρης Παναθηναϊκός. Ναι. Όταν είδα δηλαδή ότι η ομάδα μετά το 65-70 κλάταρε εντελώς κιόλας. Αλήθεια είναι αυτό που σημαίνει δηλαδή ότι κάτι άλλο δεν γινόταν μέσα στην ναι. ομάδα. Το οποίο δεν γινόταν, δεν γυμναζόταν ίσως σωστά. Κατά πάσα πιθανότητα. Αλλιώς δεν εξηγείται, δεν είναι. Κοίταξε, απλά ξέρεις ποιο είναι το λάθος του Παντελίδη. Το λάθος του Παντελίδη είναι ότι προσπάθησε τον δικό του τρόπο παιχνιδιού, που νομίζω ότι τον βλέπουμε στα τελευταία παιχνίδια, πήγε να τον εφαρμόσει με τα δεδομένα της εκγύμνασης. Δεν λέω ότι ήταν λάθος, αλλά ο Ερέρα γύμνασε την ομάδα για ένα συγκεκριμένο τρόπο παιχνιδιού. Ναι, ναι, ναι. Ο Παντελίδης ήθελε έναν άλλο τρόπο παιχνιδιού. Το οποίο βέβαια μέσα χρονιά πάρα πολύ δύσκολο επιτυχάνεται. Αν αυτό το συνδυάσεις με το γεγονός ότι μπήκαν μέσα στην ομάδα παίκτες που ήρθαν το Σεπτέμβριο, δηλαδή πιο πίσω από τους πίσω στη φυσική κατάσταση. Το είσαμε και η βάρκα έγινε. Και γι' αυτό απαγορεύεται να διώξεις προπονητή, τον δεύτερο τουλάχιστον, χωρίς να συμπληρώσει καν 60 μέρες. Ενώ δείχνει ότι δουλεύει, πρόσεξε, να πεις ότι ο άνθρωπος απλά λέξη, δεν δουλεύει. Η λέξη δείχνει είναι αυτή η οποία κρατάει και στη μία πλευρά και στην άλλη πλευρά. Με πρόσεξε, είναι αυτή που έδιωξε τον Ερέρα όμως. Mm-hmm. Ναι. Κοίταξε να δεις. Δεν τον κράτησε ότι έδειχνε ότι δουλεύει. Τον κράτησε ο Διαμαντόπουλος. Αυτή είναι η ουσία, αυτή είναι η πραγματικότητα. Όχι, ναι, ζήτησε από τον Καρυπίδη να του δώσει... Όχι, ουσία είναι να μιλάμε ανοιχτά. Ναι, δεν κρυβόμαστε στον Άρη. Ναι, εγώ είπα άλλο πράγμα. Ότι εμείς όταν βλέπεις σαν πρόεδρος βλέπεις ότι δουλεύει, πρέπει να το κρατήσεις. Δηλαδή τα αποτελέσματα θα έρθουν. Και δες τώρα τα αποτελέσματα ότι το δικαιώνουν και έρχονται. Ενώ ναι, σου λέω το εξής λοιπόν. Από εκεί που έφυγε, μετά τις πρώτες τρεις αγωνιστικές, η ομάδα δεν πηγαίνει όπως πήγαινε. Η άλλη ομάδα, τώρα Τρίπολης. Δεν πήγαινε όπως πήγαινε. Τι λέγαμε όμως. Με τον αυτόματο πιλότο του Παντελίδη, γιατί λέγαμε ότι τύχει. Ή το παλτό του, ή το κασκόλ του, ή εγώ δεν ξέρω τι. Τι λέγαμε όμως όταν κέρδισε τέσσερα συνεχόμενα παιχνίδια ο Παράσχος. Α, τι μεταμόρφωση. Έφυγε ο Μυρωδιάς. Έφυγε ο Μυρωδιάς και ο Παράσχος τη μεταμόρφωσε. Τώρα πάει να πέσει. Και αν πέρα από τον Παράσχος δεν πέρασε στον Άρη. Πάει να πέσει ο Παράσχος τώρα, έχει 22. Ναι, το ξέρω. Όμως είναι. Ακριβώς. Δεν θα πέσει. Θα σωθεί, ναι, αλλά. Έχει και χειρότερος. Έχει πολύ χειρότερος. Αλλά είναι εντάξει, κοίταξε, είναι και η πίεση, ρε φίλε, όλη αυτή τη τετραετία στον Άρη. Είναι φυσιολογικό σε έναν βαθμό. Ναι, αυτό όμως βέβαια ακόμα πολλές φορές κάνει κακό. Πολλές φορές κάνει κακό, όχι μερικές. Πολλές φορές κάνει κακό. Αν σκεφτείς ότι τα τελευταία χρόνια η λογική σου ήταν να κάνεις περισσότερες νίκες από το δεύτερο, γιατί δεν έζησες και λίγα, ας πούμε, στη Γάμα για μία-δύο νίκες, κάτι τέτοιο. Έπρεπε να κάνεις συνεχόμενα νίκες και είχε μάθει με αυτή τη λογική. Ο κόσμος. Εντάξει, κανένας δεν ξεχνάει ότι έκανε τη Γάμα Εθνική τη χρονιά που δεν ανέβηκες, έκανε σε ρεκόρ 27-1 σε γκολ και 31 πώς έκανες, και εκείνο το ένα γκολ δεν σε ανέβασε στην αυτή τη βίδα. Έτσι. Εκείνο το ένα γκολ. Δηλαδή δεν νομίζω ότι υπάρχει ομάδα που να έχει φάει ένα γκολ στο δεύτερο γύρο και αυτό το ένα γκολ να μην την ανεβάσει. Δεν γίνεται. Υπάρχει ο Άρης. Γίνεται στην Ελλάδα. Είναι ο Άρης, έγινε στην Ελλάδα με την Μπαρσελόνα. Πού είναι τώρα η Μπαρσελόνα των Σιρών. Χαμένη και η Μπαρσελόνα της Σμύρνης και της Ζούπολης και η Μπαρσελόνα της Κρήτης τώρα προσπαθεί να πιέσει να μην γίνει ένα διάρθρωση. Όλες οι Μπαρσελόνες βλέπεις τι παθαίνουν. Εγώ βλέπω. Εγώ είναι γιατί η Μπαρσελόνα πίσω την άλλη. Φαίνεται, στη Σούπερ Λίγκα φαίνεται ποια ομάδα λειτουργούσε ως ομάδα, άλλαξε τα δεδομένα της και λειτουργεί με τον τρόπο που λειτουργεί και πάει για Ευρώπη και ποια ομάδα στηρίζονταν στο σύστημα. Φαίνεται. Ακριβώς. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ, παιδιά. Επίσης, να είσαι καλά. Επόμενος. Επίσης. Παρακαλώ. Καλησπέρα. Καλησπέρα και σε εσάς. Ο παππούς ο Παναγιώτης από Αθήνα. Έλα, είσαι. Παππού. Λοιπόν, μήπως ξέρεις που πουλάνε αυτά τα γυαλιά. Ναι. Πού τα βλέπουν, τα αγοράζουν αυτοί και τα βλέπουν όλα στρώμαυρα. Έχει Μικράς Ασίας. Στη Λαϊκή κάθε Τετάρτη. Υπάρχει ένας πάγκος έξω δεξιά. Δίνει από αυτά και επίσης υπάρχουν στο ίντερνετ. Σε αρκετές περιπτώσεις. Άκου αγόρι μου, άκου αγόρι μου. Και ακουστικά θες ή μόνο γυαλιά? Μόνο γυαλιά. Εγώ είμαι 75 χρονών. Κάπου εκεί με ακολουθεί. Ευχαριστώ. Κάπου εκεί με ακολουθεί και ο Παύλος. Ναι. Λοιπόν, έχουμε δει τόσα και τόσα. Σήμερα άκουσα ένα ανέκδοτο. Ναι. Στο καφενείο, εδώ κάτω στην Καλυθέα. Ναι. Ναι, συχνάζουν και παπτίδες. Άκου ρε παιδί μου. Στον πρώτο γύρο, λέει, στο Χαριλάου, ο Άρης έπρεπε να είχε φάει 4 γκολ από τον ΠΑΟΚ. 8 όχι 4.
Ρε παιδιά, σε ποιο γήπεδο ήσασταν. Τέσσερα, φίλε. Πέντε τελικές, τέσσερα γκολ θέλανε. Εμείς λέω πώς έπρεπε να σας βάλουμε. Στο δεύτερο ημίχρονο ρε κιόλα. 12 έπρεπε. 12-4 έπρεπε να λήξει. Κάτι είπαν εκεί να πούμε αδικημένο. Ποιος αδικημένο. Το πέναντι ρε στη Λαμία. Τους πολεμάνε. Το πέναντι εχθές. Τους πολεμάνε. Το πέναντι στο κύπελο. Τους πολεμάνε. Το πέναντι με τον Αστέρα. Τους πολεμάνε. Ναι. Τους πολεμάνε. Ρε παιδί μου. Δεν έχω ακούσει ρε σύντη. Τι θα τα έχουν τα άλλα ανέκδοτα που έχω ακούσει εδώ και ένα μήνα. Χαιρετίσματα. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια εγώ. Πάμε στον επόμενο φίλο, παρακαλώ. Τι πόλεμο χάρη είναι αυτή. Για η ομάδα. Πόλεμο χάρη. Εμείς είμαστε ειρηνοποιοί. Εμείς ειρηνοποιοί. Φίλε, αυτούς πολεμάνε όλοι πάντα και τα πάντα. Δεν μου λες το αεροδρόμιο τότε εσύ με είχες πάει. Το 2001. Σε ποιο από το 2001. Εκεί σε αυτούς. Δεν έχω ορισμένες φορές έχω κάνει μια επιλεκτική μνήμη. Εντάξει, την έχω πει, την έχω πει την ιστορία. Με έχει κλειδώσει συγχωρεμένος. Με έχει κλειδώσει ο πατέρας μου απ' έξω. Επειδή έχω κάνει περιγραφή ζωντανά στο δελτίο του Αλφα κτλ. Με έχει κλειδώσει απ' έξω. Έχει βάλει το κλειδί από μέσα. Και μου έχει γράψει να πας να κοιμηθείς στην Τούμπα. Η μαμά. Οικογενειακή γαλούγηση έτσι είναι. Μπαμπά, έτσι σωστό ήταν. Έλεγε η μαμά, η δουλειά του παιδιού είναι και τα λοιπά. Λέω ρε παιδιά, γίναμε και πάω. Πώς θα γίνει μάλλον. Τι, φίλε, είμαι τρεις μέρες μου κομμένος έτσι, ναι. Ε, ναι. Εγώ νομίζω ότι μπούκοσε με αυτά που ανέβασε. Από το φαγητό. Ο σταμάτης αφού με έφαγε. Έφαγε μια χαρά. Δε, ο σταμάτης έχουμε τρεις φούρνους μικροκυμάτων εδώ και λέει δεν είχατε κάπου να τα ζεστάνουμε. Δεν του τα ζεστάνουμε κιόλα. Ο σταμάτης ήρθε, έφαγε και έφυγε. Έτσι είναι ο σταμάτης, τι να κάνουμε τώρα δηλαδή. Άρα, ο άλλο το πουλί το επτάμενο πού το. Σαν να βλέπεις τι γίνεται έτσι, ο επαγγελματίας είναι εδώ και αυτός λείπει. Ο θέλω αύξηση. Ο θέλω αύξηση. Θέλω να πάω σε ευρωπαϊκό παιχνίδι. Πιο πιθανό να πάρει αύξηση. Καλά, ήμουν απόλυτα σίγουρος. Θα πάει ρε φίλε σε εντός έδρας. Σε εντός έδρας μπορεί να πάει στους αθέλη. Τώρα ήθελε να πάει στον Ολυμπιακό. Του λέω γιατί θες να πας στον Ολυμπιακό. Λέω έχω κανονίσει, λέω θα το κάνει από κάτω συνάδελφος και τα λοιπά. Λέει να μην πάμε, λέει να έχουμε λέει, μια πιο καλή παρουσία. Λέω έχεις κανονίσει, λέω κάτι, να πας στον Ολυμπιακό κάπου καμπουζούκι, τίποτα τέτοιο. Όχι, όχι, δεν έχω. Μεταξύ την άλλη μέρα είναι καθαρά Δευτέρα, είναι αργία. Κατάλαβες. Α, ναι, ναι. Και πονηρός. Να το ένα μάρτε, εντάξει, ούτε ένα. Μέχρι την Αθήνα μπορεί να πάει παραπάνω εξωτερικό. Με το τρένο, βίζα. Τον Καρβουνιάρη θα το στείλω. Ακούς, δεν υπογράφει και η μαμά του και ο μπαμπάς του για να μην είσαι εξωτερικό πλέον. Άντε, κλείσε να πάμε σε break. Άντε, πάει. Λοιπόν, κλείνουμε. Διαλυματάκι. Τι δεν ξέρεις, φίλε. Καλά, δεν είσαι αρχηγός της εκπομπής. Σαν να έχει ανοίξει λίγο περισσότερο τώρα το δεξί ροφούνι από τα αριστερά. Έτσι, κράζει τον Νίκο Παπαδόπουλο, ο οποίος έβαλε θέμα μόλις τώρα. Διαβάσουμε, αποκλειστικό. Να διαβάσουμε, είναι αποκλειστική συνέντευξη. Χειροπέδες σε 49χρονη που τσαλάκωσε αυτό. Όχι. Τι, ραντεβού στο ναό. Όχι, 6 και 33, δεν έχει. Εσένα δεν σου είχε εμφανιστεί. Εμένα μου λέει εδώ, κάτσε να σου πω, να φορτώσει. Γιάχιτς στο All About Us. Όχι, ρε φίλε! Παίζαμε το πιο εδώ ποδόσφαιρο στην Ελλάδα. Καλά, 6 και 33 το θυμήθηκε να το βάλει. Δεν ξέρω, εδώ είναι ολόκληρη συνεδευξούλα εδώ. Αδερφός Νίκος που τον κράζεται και ανεβάζει θέματα. Είναι απολαυστικό πάντως το νέο blog του Αλανιάρη. Δεν έχει σχέση με τα αθλητικά. Μπείτε και διαβάστε, ανέβηκε πριν από λίγο ο Αλανιάρης, ο αδερφός αυτός, ο οποίος ευτυχώς για αυτόν μένει στην Αθήνα. Και ευτυχώς για εμάς, μόνο εγώ ξέρω ποιος είναι, χτυπάει με νέο blog και γράφει για τα παιδικά χρόνια ενός πρωταθλητή. Τα παιδικά χρόνια ενός πρωταθλητή. Δεν ξέρω αν θα το συνδυάσετε με πρόσωπα και καταστάσεις. Εμείς δεν το συνδυάσαμε με πρόσωπα και καταστάσεις. Είναι επικό το blog του Αλανιάρη. Μπείτε και δείτε. Και μετά θα το ξαναδείτε και θα το ξαναδιαβάστε. Το εκπληκτικό blog «Τα παιδικά χρόνια ενός πρωταθλητή».
Πάμε να ολοκληρώσουμε το χώσιμο που φάγαμε από τον Νίκο Παπαδόπουλο. Το μαραθώνιο. Διευθυντές άνθρωποι, αρχόμαστε πεμπτιάτικα εδώ. Τι διευθύνουμε το site, ρε φίλε? Για να ερχόμαστε τσικνοπέμπτες να κάνουμε εκπομπές εμείς. Εμείς είμαστε απλοί εδώ εργαζόμενοι. Ο Νίκος είναι το αφεντικό. Ο Νίκος είναι το αφεντικό. Επιστρέφουμε με ενημέρωση από την Bayard για τα εισιτήρια. Μάλιστα, τι πάθαμε. Ότι ενημερώνει τον κόσμο της ομάδας ότι λόγω της αυξημένης ζήτησης αύριο Παρασκευή η διάθεση των εισιτηρίων θα πραγματοποιείται από την RSFC Boutique από τις 10 το πρωί ως 8 το απόγευμα. Πολύ ωραίο. Βγάλαν τη φωτογραφία με την ΑΕΚ και είμαστε χωρίς φωτογραφία τώρα. Το έχω ξαναπεί ότι είναι στα βασικά. Δεν, άμα βγει η φωτογραφία, ναι, δεν πρέπει να το αλλάξει θέση και τα λοιπά για να δουλέψει. Από τις 10 το πρωί ως 8 το βράδυ στην RSFC Boutique. Μπορείτε να μην βάζετε πανηγυρικά της Χάρτινης εδώ πέρα που λένε και οι φίλοι μου. Τώρα αλλάζει στρατόπεδο. Αλλάζει στρατόπεδο. Για δύο μέρες Χάρτινη. Να υπενθυμίσουμε, λέει, ότι το Σάββατο την ημέρα του αγώνα η διάθεσή της από την RSFC Boutique θα ξεκινήσει στις 10 το πρωί. Ναι. Ενώ από τις 1 η ώρα το μεσημέρι θα διατίθενται και τα εισιτήρια από τα εκδοτήρια του Κλεάνθης Βικελίδης. Ναι. Επίσης, εισιτήρια διατίθενται και στο RSFC Beer. Στο RSBeer FC. Εντάξει. Γίνεται χαμός. Απλά πάτε στο γήπεδο και έχει παντού εισιτήρια. Διαλέξτε και πάρετε. Αν έχουν μείνει. Ναι, εντάξει. Σήμερα έχουν μείνει, αυτή τη στιγμή μιλάμε. Ναι, μπορώ να μπω στο viva.gr να ξεμπερδεύω. Φαντάζομαι ότι μπορείς να μπεις. Δεν νομίζω ότι έχει. Θα έχει θέμα. Ωραία. Θα είναι εύκολο. Έχω διαρκείας. Ναι, εντάξει, έχεις διαρκείας, ναι. Ντροπή. Τσικλοπέμπτη να κάνω εγώ εκπομπή και να λείπει ο Παπαδόπουλος. Δεν είναι ντροπή. Ντροπή. Εσύ έτσι κι αλλιώς. Σε τέτοιος. Διοκτήτης, αφεντικό. Εμείς είμαστε απλοί. Γιατί? Πού θα πάμε? Όχι, όχι, έχω ραντεβού εγώ. Θα σου πω κιόλας. Σημαντικό κιόλας. Πολύ high class. Τι τα περιφοράει? 12 πόντο. Είναι η τσικνοπέμπτη. Με αφήνει η γυναίκα μου να ντύνω με καρναβάλι και να πηγαίνω βόλτες με άλλες. Αν το δεις, είναι η καλύτερη μέρα για να πατήσεις τη γυναίκα σου. Ναι, περίμενε, μάλλον δεν θα έρθω. Έχω όντως, θα σου πω. Ναι, είσαι φίλος μου. Αλήθεια είναι αυτό που λες. Λοιπόν, μπράβο το Γιάχιτς, πολύ ωραία συνέντευξη. Κάτσε να τη βάλω στα βασικά τότε. Ναι. Λοιπόν... Και βγάλε αυτό το τσάκ, ας πούμε. Ωραία. Ναι. Επίσης, δίνω εντολή να μην ξαναμπεί πανηγυρικό τη ΑΕΚ στο site μας. Αν δεν το γράψουμε κεφαλαία, δεν θα περάσει. Εγώ δίνω εντολή. Θέλετε και το λίκι από πίσω. Ναι, εντάξει. Που έχει το push-push. Ναι, ναι. Γιατί το σπρώχνει, κατάλαβε. Ναι, ναι, ναι. Σπρώχνει το συνάδελφο. Το λίκι κάπως ακούστηκε τώρα. Δεν ήταν για εκπομπή του Άρη. Ναι. Το λίκι. Τέλος πάντων, λοιπόν. Το push είναι η απαιτούμενη όθηση. Ναι. Χρειάζεται ο κάθε συνάδελφο για να αλλάξει το θέμα. Οχ, τι έχει εδώ πάλι, survivor το πανόραμα, άπατο πάει και αυτό, δεν πάει, δεν το βλέπει άνθρωπος. Δεν παρακολουθείς. Δεν το βλέπει άνθρωπος, όχι εγώ, άνθρωπος δεν το βλέπει, survivor. Α. Εντάξει, δεν ξέρω. Μάλιστα. Και βλέπουμε και ΕΡΤ, διαφημίσεις, τι γίνεται. Ναι, στο Open το βλέπω αυτό πάντως, με την, πώς τη λένε, την, τη σύζυγο Τσίριλο, πώς τη λένε. Έλενα Ασημακοπούλου. Αυτήν. Είδες. Και ρεπορτάζ Ομπίζ. Βέβαια, φυσικά. Εδώ η κοπέλα τι πια είναι. Αυτή. Όχι, πάνω. Α, με το κρασί. Εντάξει, τόσο ψαγμένα. Τι έχεις, ρε φίλε. Εντάξει, δεν βλέπουμε το συγκεκριμένο κανάλι. Μάλιστα. Εντάξει. Έχουμε ενδεκάδα για το μάτς της του Σαββάτου. Δεν πιστεύω ότι θα αλλάξει πολλά. Όπως συνηθίζει τα τελευταία 4-5 παιχνίδια. Ένας φίλος μου είπε ότι έχει inside information. Όχι πάλι, σε παρακαλώ. Ότι δεν θα παίξει ο Rose δεξιά, αλλά ο Βαλεριάνος. Αυτό... Ποιος παίζει από εκείνη την πλευρά στην ΑΕΚ επιθετικά? Δεξιά. Ναι. Ο Μπογιέ. Αριστερά. Όχι ο Μπογιέ. Κάτσε να σου πω με βάση το τελευταίο παιχνίδι. Ναι, για πες, βοήθησε μας λίγο. Ο Λιβάγια από πού παίζει? Ο Λιβάγια δεν νομίζω ότι είναι η χώρα. Είναι στην κορυφή πίσω από τον Πόντσε. Πόντσε κορυφή. Ο Μπογιέ παίζει στη μία πλευρά και στην άλλη παίζει ο Μάνταλος. Ή παίζει και ο Μάνταλος πίσω από τον Λιβάγια που παίζει πίσω από τον Μπογιέ. Να πίσω από τον Πόντσε. Δεν ξέρω. Θα σε γελάσω. Κάτσε να δούμε. ΑΕΚ. Πού είναι η ΑΕΚ? Σάββατο. ΑΕΚ. Όχι, όχι. ΑΕΚ Απόλλων Σμύρνης. Τι.
Να σου πω με βάση τελευταία δεκάδα. Ναι. Μπογιέ αριστερά, Μπακασέτας δεξιά. Α, Μπακασέτας. Και ο Μάνταλος πίσω από τον Μπογιέ. Άρα ο Μπογιέ είναι από εκεί. Γι' αυτό τον θέλει τον ενδεχομένω τον Βαλεριάνο. Ναι. Αυτό, εγώ θα βάζω τον Ρόουζ. Ναι, ναι, ισχύει. Ο Βάλε είναι για τα αριστερά. Άμα, ας πούμε, έλειπε ο Βαλεριάνος. Όχι. Άκυρο. Άλλη σκέψη είχα στο μυαλό μου. Απλά ήθελα να σου πω ότι ο Τζανακάκης μπορούσε να παίξει και στις δύο πλευρές όπως το είχε δοκιμάσει ναι, πέρσι. Με ανάποδο πόδι. Αυτό. Ο Βαλεριάνος νομίζω ότι δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Και δεν θα είναι. Το πάει καλά αυτό το σερί που είναι χωρίς πειραματισμούς. Να το πω και έτσι. Οπότε δεν χρειάζεται να ρισκάρει τόσο πολύ. Και ο Λιβάγκη ήρθε από το πάγκο, φίλε. Είναι εντάξει. Δεν νομίζω ότι θα κατέβει τόσο επιθετικά το μεθαύριο. Επίσης το βάρος για κάποιο λόγο θα πέσει πάλι στον Άρη. Γιατί είναι ακόμη πιο δύσκολο παιχνίδι το μεθαύριο από αυτό της Κυριακής με Τούμπα. Τι εννοείς θα πέσει στον Άρη? Το βάρος. Την πίεση. Νομίζω και οι δύο. Εντάξει, η ΑΕΚ στο πρωτάθλημα νομίζω ότι αυτό τρίτη είναι. Θα βγει. Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Εύκολα ή δύσκολα δηλαδή. Επομένως έχει δώσει μια μεγαλύτερη προσοχή στο κύπελο. Θα δούμε. Ο Άρης σίγουρα θέλει αυτό το παιχνίδι, το θέλει για τον κόσμο του, το θέλει για πολλούς και διάφορους λόγους, το θέλει για να σφραγίσει αν θες την πέμπτη θέση, βαθμολογικά βέβαια δεν θα το κάνει, αλλά θα πάρει ένα τεράστιο προβάδισμα, ήδη είναι κάποιους βαθμούς μπροστά. Εγώ δεν πιστεύω ότι ο Πανετολικός θα τον κυνηγήσει μέχρι το τέλος, αλλά επειδή παίζεις και μες στο Αγρίνιο και βρισκόμαστε στην Ελλάδα και μπορεί κάποιες ομάδες Μπαρτσελόνες να είναι διάφορες στο τέλος, δεν ξέρεις τι ακριβώς θα γίνει. Εντάξει, πάντως ο Δέλλας όπως σταθεί και όπου βρεθεί τονίζει ότι ο στόχος του είναι η παραμονή στην κατηγορία. Εκεί είναι, δεν είναι και παραπάνω. Βέβαια, ο Άρης που βλέπουμε αυτό το διάστημα, ο Άρης που παρακολουθούμε τις Τρίπολες, τις Ξάνθης, με τον Πανιόνιο ακόμα και ας ήρθε το 1-1, εμείς δεν είχαμε να μας δώσει μούφα πέναλτι, εδώ δεν μας έδωσε το κανονικό που να μας δώσει το μούφα. Ο Άρης λοιπόν δεν νομίζω ότι έχει κανένα πρόβλημα με αυτή του την απόδοση στο Αγρίνιο ή σε παρόμοιες έδρες. Το θέμα είναι για τον Άρη να κάνει μία-δύο μεγάλες νίκες, όπου λέω μεγάλες νίκες να κερδίσει την ΑΕΚ, να καταφέρει ενδεχομένως να πάρει ένα διπλό στον Παναθηναϊκό, να κερδίσει τον Ατρόμητο σε ένα δύσκολο παιχνίδι. Από εκεί έπειτα θα πρέπει να κάνει το αυτονόητο, να έχει απλά μια καλή απόδοση και να μην έχει αναποδιές ή ανοησίες, γιατί του Μπάσα είναι κάτι ανάμεσα. Δεν προβλέπονται αυτά. Δεν μπορείς να προβλέψεις. Αν λοιπόν ο Άρης είναι σοβαρός, δεν θα έχει κανένα πρόβλημα ούτε με τον Όφη, ούτε με τον Απόλλωνα Σμύρνης, ούτε με την Ξάνθη στην έδρα του τελευταία αγωνιστική. Δηλαδή αυτές τις τρεις νίκες θεωρώ ότι απλά σοβαρός να είσαι, θα καταφέρεις και θα τις πάρεις. Και από εκεί και έπειτα έχεις τον Ατρόμητο μέσα στην έδρα σου, την ΑΕΚ μέσα στην έδρα σου, τον Παναθηναϊκό εκτός έδρας, τον Πανετολικό εκτός έδρας, παιχνίδια που μπορείς να τα πάρεις. Τον Ολυμπιακό, okay, βλέπουμε ότι ο Ολυμπιακός, ειδικά στο Καραϊσκάκη, ρε παιδιά, ό,τι και να κάνουμε είναι εξωπραγματικός. Ναι. Δηλαδή και την ΑΕΚ την έριξε 4. Δεν είναι ότι έριξε 5 στον Πανιόνιο, 4 στον Πανιόνιο πόσα έριξε. Και την ΑΕΚ την έριξε 4. Είναι πάρα πολύ δυνατή μέσα στο Καραϊσκάκη. Το θέμα είναι ότι από την Ξάνθη και έπειτα δεν έχει δώσει δικαιώματα όρες αγωνιστικά. Βγάζει μια σοβαρότητα μέσα στο γήπεδο και ξέρει ότι θα το πάει μέχρι τέλους. Ότι θα ποιο το... παιχνίδι, ένα παιχνίδι χάνω τώρα. Ποιο παιχνίδι δεν είπα. Δεν είπα ένα εντός έδρας μάτς. Απόλλωνος Σμύρνης Όφη. Το είπα αυτό. Όφη. Το είπα και αυτό. Είπα Απόλλωνος Σμύρνης Όφη που είναι τα δύο συνεχόμενα. Ξάνθη. Παναθηναϊκός. Το είπα και την Ξάνθη. Άρης Ατρόμητος το είπα. Πανετολικός Άρης το είπα. 8 αγωνιστικές είπανε. Πώς είπες. 8 μάτς είπα εγώ. Είπες αρκετά. Ένα με την ΑΕΚ. Ναι. Πού είναι Άρης Λάρισα λέει εδώ. Τι λέει φίλε. Πού έχει φτάσει. Πάλι με αυτή το πήρε. Κάνε μια ανανέωση. Λοιπόν 14, 15, 16, 17, 18. 9, 20. ΑΕΚ, Ολυμπιακός. Τσακ. Εδώ είμαι. Εδώ είμαι. Ένα μάτς. Ναι, ένα. Ένα εντός έδρας και ένα εκτός έδρας. Δύο εντός έδρας, ένα εκτός έδρας. Τρία εντός έδρας, ένα εκτός έδρας. Εδώ που κάνει τη διακοπή. 3-2 με τον Παναθηναϊκό. 4-2 με τον Ατρόμητο. 4-3 με τον Πανετολικό. 5-3 με την Ξάνθη. Άρα έχω 5 εντός έδρας παιχνίδια και 3 παιχνίδια εκτός έδρας. Εγώ θεωρώ ότι από τα 8 λοιπόν αυτά παιχνίδια. Ο Άρης μπορεί να πάρει σίγουρα τα 7, όχι σίγουρα, μπορεί να πάρει τα 7, να χτυπήσει μάλλον για να πάρει τα 7, αλλά στη χειρότερη των περιπτώσεων μπορεί να κάνει άνετα 4 νίκες και 3 ισοπαλίες. Ναι. Μόνο και μόνο τα εντός αν δεις, ας πούμε. Αυτό λέω, στα εντός έδρας δηλαδή, λες ότι στη χειρότερη των περιπτώσεων
Μπορώ να πάρω τον Όφη, τον Απόλλωνα, την Ξάνθη και να φέρω χί που λέει ο λόγος, παιδί μου, με την ΑΕΚ και τον Ατρόμητο. Έτσι, σου λέω το χειρότερο σενάριο έτσι όπως το βλέπω εγώ στα μάτια μου. Και σίγουρα μπορείς να πάρεις ένα εκ των Παναθηναϊκού Πανετολικού και να μην χάσεις το άλλο. Και πες ότι χάνεις στο Καραϊσκάκης. Προσέξτε, δεν λέω ότι θα πας να χάσεις, γιατί υπάρχουν και τρεχείς, κακόψυχοι. Αλλά η λογική τι λέει. Η λογική λέει ότι το παιχνίδι στο οποίο δεν ξεκινάς ως φαβορί είναι αυτό. Και όλα τα υπόλοιπα, αν μη τι άλλο, ξεκινάς είτε ως φαβορί, είτε από την αφετηρία του 50-50. Ναι, δεν τίθεται θέμα ότι υστερεί σε κάποιον τρόπο. Θε να βάλει ένα 55-45 στον Παναθηναϊκό λόγω έδρα. Όχι, αγωνιστικά εγώ δεν το βάζα. Όχι, λόγω αγωνιστικά δεν υπάρχει. Λέω ότι είναι στο 50-50. Τώρα, άμα μου βάλει τον Κομίνη να σφυρίξει, οκ, okay, εκεί μπορεί να έχουμε θεματάκι. Εκεί μπορεί να έχουμε ζήτημα. Γενικά όμω, νομίζω ότι δεν θα έχει θέμα ο Άρης. Ο Πανετολικό που παίζει. Παίζει τον Παναθηναϊκό τελευταία αγωνιστική. Παίζει με τον Άρη προτελευταία αγωνιστική. Παίζει τον Απόλλωνα Σμύρνης να κερδίσει. Παίζει με τον Ολυμπιακό στην έδρα του. Πανετολικό Ολυμπιακό δηλαδή. Παίζει ΑΕΚ Πανετολικό. Παίζει ΠΑΟΚ Πανετολικό ΠΑΟΚ. Παίζει Πανετολικό Πανιόνιο. Και παίζει Αστέρα Τρίπολη Πανετολικό. Όλοι και έχουν. Συγγνώμη, μπορεί να πάρει ο Πανετολικό 5 βαθμού πάνω από μένα. 4. Εντάξει, γιατί την ισοβαθμία αυτή τη στιγμή. Δεν νομίζω. Ούτε εγώ το νομίζω. Τέλος πάντων. Εντάξει. Αν καταφέρει και δεν κερδίσει ο Αστέρας Τρίπολης τον Πανετολικό, πάει να πέσει ο Αστέρας Τρίπολης. Αυτό είναι όλα μάτς φωτιά είναι. Και με τον Πανιόνιο, ο Πανιόνιος δεν έχει ξεκαθαρίσει και αυτός ακόμα τι γίνεται. Ατρόμητος Πανιόνιος παίζει. Δύο εκτός έδρας παίζει ο Πανιόνιος τώρα, φίλε. Στο καπάκι. Δεν είναι και ο Παναθηναϊκός έχει δύσκολο πρόγραμμα. Έχει και αυτός ΠΑΟΚ, έχει Ολυμπιακό. Έχει και αυτός έχει. Και ΑΕΚ έχει. Εντάξει. Είναι όλα ακόμα δεν. Αν εξαιρέσει νομίζω τον Αστέρα Τρίπολης που έχει ξεμπερδέψει με τα ντέρμπι που τα είχε στην αρχή. Οι υπόλοιποι είναι όλοι καίγονται τώρα. Είναι, όλοι έχουν τα ντέρμπι φωτιά. Όλοι είναι φωτιά. Και είναι 8 αγωνιστικές. Μπορείς να κάνεις θαύματα, μπορείς να πας άπατος 8 αγωνιστικές. Δεν έχεις πρόβλημα. Απλά πρέπει να δείξεις την απαιτούμενη σοβαρότητα σε κάθε παιχνίδι όπως έκανες μέχρι στιγμής. Δεν έχει άλλη λογική. Δεν έχει μέση κατάσταση. Και πας πλέον σε παιχνίδια που ο αντίπαλος κοιτάει να σωθεί. Για μένα υπάρχει μόνο μία παγίδα. Το πρόγραμμα έχει Απόλλων Σμύρνη και μετά έχει Όφη, αν δεν κάνω λάθος, με μία εβδομάδα κενό. Κενό έχουν εκεί. Ναι, έχει μία εβδομάδα διακοπή, αν δεν κάνω λάθος. Πρέπει. 18 Μαρτίου. Ναι. 19 γιορτάζω, να ξέρεις. Oh. Έχει 31 Μαρτίου. Yeah. Α, για τη γιορτή μου δηλαδή. Ουσιαστικά το Σαββατοκύριακο τη 25η είναι. Αυτό που είναι άκυρο. 18 μέρες αφιερώματα θα κάνουμε για τις 25 Μαρτίου. Ετοιμάσου. 134 θέματα θα γράψεις. Για τη μεγάλη γιορτή του μεγαλύτερου συλλόγου της Μακεδονίας. 105 χρόνια Άρης. Και πώς το κάνουν αυτό με marketing και 23 Μαρτίου είναι το Άρης ΠΑΟΚ στο μπάσκετ. Δύο μέρες πριν τα γενέθλια. Για να τους γλεντήσω τα γενέθλια μου. Δώρο γενεθλίων και τέτοια. Έτσι, κανονικά. Λοιπόν. Ναι, και μετά είναι 7 Απριλίου η επόμενη αγωνία. Άρα, και έχει... πάλι έχει διακοπή. Διακοπή στη διακοπή. Όχι. 31 και 7 πάει. Α, ναι, διακοπή έχει, γίνεται 29η αγωνιστική και έχει δύο εβδομάδες διακοπή για το Πάσχα και η τελευταία αγωνιστική πια είναι Μάιο, νομίζω. Γιατί? Γιατί έχει μια εβδομάδα τέτοια. Να περιμένουμε δύο εβδομάδες. Αυτό έχει Πάσχα, σε πάρα καλά. Και 6 Μαΐου τι κάνουμε, μεταγραφές. Από τις 6 Μαΐου, καλά. Πες τον οποιοδήποτε ότι θα κρατήσουμε κορμό και θα κάνουμε στοχευμένες κινήσεις μόνο. Έχεις να φάξει αγωνιστό εδώ. Θα γίνει εδώ. Μάλιστα. Διακοπές, όσο διακοπές κάναμε για Χριστούγεννα. Πάει ο Ρανιέρη. Το φάγανε. Τον έφαγαν από τη φούλα μου. Μάλιστα. Εντάξει, τι να κάνεις. Ωραία. Τι διαβάζουμε τώρα, τέλος πάντων. Ναι. Ωραία. Να πούμε, δεν ξέρω, δεν μπορώ να το βλέπω αυτό το πράγμα. Ο Ολυμπιακός Λαμία στο Κοσμοτέ 1. Πολύ μεγάλο μάτς, πολύ σημαντικό. Ναι, μην κορυδεύεις το Μάκη Χάβο που πάει τρένο τελευταία. Μάκης Χάβος. Λοιπόν, ο Μάκης Χάβος. Εκεί ο Μάκης Χάβος δεν θα πάει τρένο. Λοιπόν, αυτά. Ναι. Αύριο το πρωί όλη η Τρόικα με Μάριο Ασλαμή να δίνει ρεσιτάλ για μία ακόμη φορά, για ένα ακόμα πρωινό. Θα δούμε αν θα κάνουμε και σχετική φωτογράφηση. Με τον Μάριο Ασλαμή. Θα έρθω να ζητήσω αυτόγραφο νομίζω αύριο το πρωί. Να έρθεις κανονικά. Να το υπογράψεις. Υπογράψεις πάνω στην πλάτη σου. Εδώ, ξεκάθαρα. Ωραία. Όλα Μπαουτάρη θα έχει αύριο το απόγευμα στις 5 κανονικά. Με Νίκο Παπαδόπουλο. Με Νίκο Παπαδόπουλο. Μέχρι Σαντζαλίδη, όχι.
Με Νίκο Παπαδόπουλο. Με βλέπω για υπεροδίες αύριο. Με Νίκο Παπαδόπουλο κανονικά, φίλε. Θα βγω τηλεφωνικά. Α, εντάξει. Έχουμε εκδήλωση, φίλε, δεν γίνεται. Τραγουδάει η Στελίτσα μου. Λοιπόν, τα παιδιά πάνω απ' όλα. Και το Σάββατο με Νίκο Παπαδόπουλο και Χρήστανο Τσαλτιδη και Γιώργο Γκάτο και Σταμάτη Μουρέλη και Γιάννη Παραπονιάρη και Κωνσταντίνο Τσίψιο. All in. Όλοι μέσα. All inclusive. Άρη ΣΑΕΚ στο Κλεάνθης Βικελίδης. Ευχαριστούμε πολύ για την ακρόαση. Ακολουθεί Γιώργος Μαντζιούκης. Ώρα για μπλε. Τα λέμε και πάλι αύριο. Να είστε καλά.